Αυτό το τραγουδάω και μέσα στην ημέρα, να ξέρεις, καμιά φορά. Ναι. Ναι. Οδηγάω με τη μηχανή και κάνω. Και αυτό το κάνω. Αυτό το κάνω σε φανάρι όταν περιμένω και τσατίζομαι. Και κρατάει, ξέρεις, είναι κάποιο φανάρι που κρατάνε 1,5 λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζω. Το ηλίθιο, το Super Mario. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε και εσείς εδώ. Έτσι. Καλημέρα. Ακούτε ζωντανά αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Με Κωνσταντίνο Παπαδονολάκη. Και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Ζωντανά. Ναι, ζωντανά. Με όλες τις ειδησούλες εδώ. Με πρωτοσέλιδα. Με τα νέα μας. Με ανέκδοτα. Με ζώδια. Με καιρούς. Με τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ. Μέντες. Καιρό. Ναι, με μέντες συντονισμένοι εδώ. Και απολαμβάνετε το πρωινό σας ξύπνημα, αν μπορείτε να. Υπάρχει κάποιος που απολαμβάνει το ξύπνημα το πρωί? Ναι, η κυρία Πατούλη. Ο... Αυτή γιατί? Αφού ζει σε ένα χρυσό κάστρο. Πλάκα, πλάκα, άμα ξυπνούσες και 4 το ξημέρωμα και ζούσες μέσα σε χρυσό και. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν λίγο διαφορετικό το ξύπνημα. Συμμερίζει αυτό που λένε ότι το ίδιο πράγμα είναι και να κλαις σε μια Bentley και σε, μια, και σε ένα. Πάλι κλαις. Ξέρω εγώ, ναι, πάλι κλαις. Δεν νομίζω. Ναι, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Επειδή μου το είπες, μου το θύμισες τώρα. Ναι. Και πρόλαβα να κάνω μόνο αυτό, να ετοιμάσω μόνο αυτό. Ψήφισε η μάνα μου, Νέα Δημοκρατία. Τι είναι, καλά, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω, κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε. Κλειτεμνίστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνίστρα! Κλειτεμνίστρα, ου! Τρομερή σκηνή. Πατέρα. Και βουτάει στην πισίνα. Ένας χρόνος Νέα Δημοκρατία. Ένας χρόνος κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σαν πήρε κύπελο το. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς βάζουμε όταν παίρνει πρωτάθλημα μια ομάδα. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φάμε ωραίο, μια. Ωραία, ωραία. Να βάλω, βάλω τη διαφήμιση που γνωστή αλυσίδα παιχνιδιών. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Το θυμάσαι αυτό, το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Τέτοιο, με Καραμαλή δεν είναι. Με Κώστα Καραμαλή και εντάξει. Σε όσου πει το υπάρχει καλύτερη Ελλάδα, νομίζω ότι πιο πολύ το θυμούνται από το Αμάν τα καθάρματα ναι. Παρά από το Κώστα τον Καραμαλή. Ναι. Κάτσε να δω, αυτό είναι. Αυτό. Μουσική για παιδότοπος δεν είναι αυτό. Το pick-up το ακούσα από πίσω, δηλαδή αυτό το ψαλίσμα. Ναι, ναι. Όλοι μαζί. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να δεις σαν άνοιξη να διώξει τα χιόνια. Θα διώξει τα χιόνια. Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Τα ειδόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος. Γαλάζιος. Κατάφανα. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Πολύ γαλήνη. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί το ξέρεις πάντως εσύ. Ζήτω η ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Από τώρα φαντάζομαι. Χαμός. Φαντάζομαι τώρα αντιδράσεις σε σπίτια ή σε αυτοκίνητα ανθρώπων είτε που ψηφίζουν αυτό το κόμμα. Ναι. Και στο μάτι μου Περιστέρη μπήκε. Εκείνη. Ναι, είναι το άκρος αντίθετο, ρε παιδί μου. Όπως είμαι. Ναι, κι εγώ, ναι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, έχουμε ένα χρόνο, μας προσέχαμε. Είναι αυτό. Ήθελα να βρεις τη δήλωση εκείνη, ρε παιδί μου, του Μητσοτάκη. Μετά τις εκλογές ακριβώς. Τι έβαλες? Έχουμε και αυτό. Αυτό τι είναι, Δημοκρατία? Είναι. Α, είναι ο Μωρικόνε, ναι. Μωρικόνε, ναι. Και αυτό το έγραψε ο Μωρικόνε. Και αυτό. Πω. Έχω ακούσει από χθες καμιά 20 soundtrack από ταινίες και τέτοια που έλεγα κάθε φορά και αυτό, ναι, και αυτό, ναι, 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 ναι. Και αυτό.
Ήταν ο Hans Zimmer της εποχής, ήταν εκπληκτικός. Ναι. Λοιπόν, άστο αυτό, μ' αρέσει για χαράκι. Ναι, ωραίο, ναι, ωραίο. Ναι. Και να πάμε στο Σαν σήμερα. Για πάμε. Λοιπόν, είναι 181η ημέρα του έτους, ανατολή της ηλίου στις 6 και 8, σε ένα λεπτό από τώρα. Δύση ηλίου στις 8 και 51 το βραδάκι. Γιορτάζουν η Κυριακή, ποιάς είναι Τρίτη. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον πρωθυπουργό μας, πρώτα. Στο μάθημα του γυμνασίου. Δηλαδή, ρε Τσίπρα, κάνεις τις εκλογές και τις διαλέγεις πέρσι να τις κάνεις την ημέρα που έχει γιορτή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο αντίπαλός σου, ξέροντας κιόλας ότι θα χάσεις. Δηλαδή, το ξέραμε ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω. Πέρσι ήταν και Κυριακή. Εκλογές. Πάντα Κυριακή, δεν θέλω να σε τρομάξω. Δεν ήταν Κυριακές. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος τώρα κάνει σκηνικό, είσαι εσύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, σε παίρνω τηλέφωνο, εγώ είμαι ο Τσίπρας. Εντάξει. Αντίθετη ρόλη και οι δύο τώρα. Έλα Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξη. Σου έχω ένα ευχάριστο, βρε. Τι έχεις, τι. Αποφάσισα φέτος να σου κάνω ένα δώρο. Ξέρω ότι σε ένα-ενάμιση μήνα γιορτάζεις κάποια στιγμή, είναι της Αγίας Κυριακής. Αποφάσισα να κάνω εκλογές εκείνη την μέρα, βρε. Κουτό. Ναι, έτσι, θέλω να θυμάσαι αυτά τα γενέθλιά σου, να σου μείνουν αξέχαστα, γιατί θα είναι η μέρα που θα γίνεις πρωθυπουργός. Και κρίμα που δεν θα ζει και ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω αν ζει. Εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες για το ποιος και τα λοιπά, αλλά υποτίθεται ότι είναι ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο μπαμπάς σου, μακάρι να ζούσε, να σε δει πρωθυπουργό και να σου πει χρόνια πολλά και πάντα τέτοια. Α, Αλέξη, ωραία ευκαιρία μου δίνεις, άρα να πάρουμε πίσω και το μακεδονικό, να κάνουμε... Το να, μακεδονικό, να την ομάδα, άμα θέλεις να την πάρουμε... Ναι, το χαλβά, ίσως. Ναι, ναι, να φτάνει. Τα άλλα, ξέχασέ το, σε κλείνω, γεια. Κάπως, ναι, κάπως έτσι τέλειωσε η κουβέντα. Περίμενε. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, γιορτάζει λοιπόν Κυριακή, Κυριάκος, έχουμε άλλους Κυριάκους, για... Ο Κυριάκος Κυριάκου, την πάει ναι, ΠΑΟΚ. Κυρκύρ. Ο Σωτήρης Κυριάκος. Κυριάκος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ναι, για ΠΑΟΚΣΑΚΙ. ΠΑΟΚΣΑΚΙ, για Λαμία τον βλέπω. Τι, αλήθεια. Έτσι λέω εγώ τώρα, πετάω μια είδηση, ρε παιδί μου, πετάω. Αυτό είναι αποκάλυψη. Όπως πετάω και μια είδηση για τον ανασχηματισμό, είχα τις πληροφορίες μου χτες. Τελικά θα γίνει. Θα γίνει 22 Ιουλίου ή 28. Τώρα, στα κοντά. Ή 22 ή 28, αν γίνει Ιούλιο. Θα προλάβουμε να ραφτούμε. Είμαι μέσα στα ονόματα να ραφτώ ή να μην πάω. Όχι. Όχι αυτή τη φορά. Ναι. Λοιπόν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, προστάτηδας του μητρικού θυλασμού. Ας πιω λίγο φρέντο Κωνσταντίνο. Γιορτάζουν τα νερά. Ιερομάρτυρος Περεγρίνου. εδώ δες. Καλό, ο Άδωνης γιατί μαύρησε έτσι. Είναι ζωντανό τώρα αυτό. Δηλαδή αυτός πήγε 6 ώρα σε εκπομπή. Αλλά είναι κατάμαυρος αυτός. Α, είναι παρέντα. Ναι, δεν είναι ζωντανό. Εντάξει, λοιπόν. Ιερομάρτυρος Περεγρίνου και τον συναυτό Γερμανού ησυχίου Παπίου. Παπίου δεν υπήρχε με τραγουδίστρια. Ναι. Παπίου. Ναι, Παπίου. Η γυναίκα τραγουδιστή. Κυρία Παπίου. Ηθοποιός τώρα ήταν αυτή η τραγουδίστρια. Κάτι ήταν η Παπίου. Μαρτύρο... Αυτή η νύχτα μένει. Αυτή η νύχτα μένει, πού θα είμαστε μαζί. Και βλέπω είναι σοβαρή τραγουδίστρια. Ναι, ρε. Παπίου. Βλέπω, ναι. Μαρτύρων Ευαγγέλου Ευσταθίου. Εγώ Ευαγγέλου γιορτάζει, ο διοδητής. Ναι. Ευσταθίου του Πρεσβύτερου και Πολυκάρπου του Νέου. Ο Πολυκάρπος. Που ήταν με το ρέμο τότε. Πολυκάρπου του Νέου και Λουκιανού. Και ο Κελαϊδόνης. Και προχθές γιορτάζει Λουκία. Και Λουκία, αλλά αυτός είναι ο Λουκιανός. Και είναι επίσης του Οσίου Πατρόστομα του Εντομαλαίο. Πού είσαι Ερμαλαίο. Πού είσαι Ερμαλαίο. Ναι. Καθολική Εκκλησία του Αγίου Ηλιδίου. Οπα. Όχι, Ηλιδίου, όχι με θητά, μην τον Ηλιδίου. Αγίου Βιλιβάλδου. Άντε, φτιάξε μας το σιώμα μετά. Και σου έχω τώρα το καλύτερο, το κράτησα. Βιλιβάλδος. Ενώ το είχε δεύτερο, θα στα διαβάσω τρίτο, ρε φίλε. Δηλαδή, αν κάνω κόρη, μπορώ να την ονομάσω και έτσι. Είναι της Αγίας Εθελβούργιας.
Όχι, Εθελβουργίας. Εθελβούργας. Εθελβούργας. Ναι. Εθελβούργα, μου φέρνεις λίγο τα κλειδιά. Πω, ωραίο. Παραπέμπει σε κακούργα το. Ναι. Άντε βρε, και πώς μπορείς να τη φωνάεις υποκοριστικά αυτό. Βούργα. Έθελ. Έθελ. Ναι. Έθελ. Έρχομαι πατέρα. Έθελ. Πατέρα, μπορείτε να μου βάλετε ένα νερό. Ναι. Στο κρυστάλλινο ποτήρι. Ναι. Βοημία. Σε πληθυντικό. Ναι. Έθελ. Ναι, πάμε να δούμε τι έγινε έτσι σαν σήμερα. Το 1950 οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Κονκισταδόρες. Τι το ξέρεις. Oh, Έχεις ακούσει κονκισταδόρος ποτέ. Ναι, κονκισταδόρο. Φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Που σίγουρα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Μια ζεστή σοκολάτα τώρα. Θα ήθελα να πάω σε ένα εργοστάσιο της σοκολάτας. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ και ήταν απίστευτο. Εγώ έχω πάει στην έκθεση, αλλά δεν ήταν κανονικό εργοστάσιο. Ήταν χριστουγεννιάτικο των ξετικών. Έχω φίλο την προηγούμενη Κυριακή. Ναι. Όχι, ψέματα. Την προηγούμενη Παρασκευή. Τι έκανε. Ξεστόλισε το χριστουγεννιάτικο. Α, ναι, μου είπες, μου είπες. Απίστευτο. Λοιπόν, το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ τη Σμύρνη από του Ρώσου με του οποίου συνεργάζονται και τέσσερα ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν χίλιους Έλληνες στις Μύρνες. 1928. Το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το 1928 έχουμε ψωμί για τόστ. Όπου έχω... Συγκινηθεί. Όχι, έχεις πει τρεις-τέσσερις λέξεις οι οποίες είναι μέσα στα ανέκδοτα που έχω για το τέλος. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Το Τσίλικο. Κάτι Μιζούρι, κάτι τέτοια. Άσα, άσα. 1947, αγνώστου ταυτότητος αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Λέγεται ότι πρόκειται για ούφο που συνετρίβει. Ο Ρόσουελ παίζει αμυντικό χαφ. Ναι. Στη Λέστερ. Ωραίος. 1947 αυτό. 1989. 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πολύ Νέα Δημοκρατία σήμερα, καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Ατάκα της εποχής. Δεν τα ξέρω. Κάθαρση. 89 εγώ ήμουν και εγώ, μια ιδέα. Αλλά τα διάβασα μετά. 2019. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνω της Νέας Δημοκρατίας. Τα πάμε. Δηλαδή... Σε παρακαλώ. Κουνουπιά είναι αυτό, τι είναι. Όχι. Χειροκροτώ το συγκεκριμένο site που κρατάει τις παραδόσεις, ρε φίλε. Δες τώρα, τι λέει, έχασε το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία για 40 μονάδες. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όχι τον Κυριάκο, τον Κωνσταντίνο αυτή εκεί. Στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρου αριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βούλη. Μια προσπάθεια κάναμε να αποφύγουμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Βλέπω το εδώ το να κλείνουν όλα. Πα, 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 πα. Ναι. 39,85 ξέρω και τα λοιπά. Να μην κάτω, ναι, να μην πούμε τα άλλα. Τι πάτησα τώρα εδώ και έγινε αυτή η... Έχω να... Αν ολοκληρώσεις. Όχι. Γεννήσεις έχουμε. Το 1893 Βλάντιμιρ Μαγιακόφσκι. Δεν είναι Πολωνός. Όχι. Ρώσος. Ρώσος. Ρώσος ποιητής. 1936 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος Ξυλούρης. Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Καλλιτεχνικό ψευδόνιμο. Δεν το λέγαμε τον Ρίγκο Σταρ. Όχι, ρε. Στους Beatles. Α, ναι. Καλλιτεχνικό ψευδόνιμο του Ρίτσαρντ Στάρκι. Άγγλος μουσικός, drummer των Beatles. Θάνατη το 1890 ο Ανρί Νεστλέ. Και Ανρί και Νεστλέ. Και ποδόσφαιρο και σοκολάτα. Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Της λεγόμενης Ανρί. Ναι. Φέρε μου μια Ανρί με αμύγδαλα. Ναι. 1908 Δημήτριος Βικέλας. Βικέλας. Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Από εκεί το ξέρω. 1930 Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Συγγραφέα. Με τρομάζει. Έλα, τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δεν ξέρει. Το Σέρλοκ Χόλμς.
Βρετανός συγγραφέας με ήρωα τον David Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις κτλ. Σόπαρε. Ναι, εντάξει, το Sherlock Holmes το ήξερα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ότι. Ο Sir Arthur Conan Doyle. Ναι. Ήταν και Sir. Αυτά με το σαν σήμερα. Τι ήθελες να πεις? Ναι, ήθελα να πω ότι έκανα σήμερα την επιλογή να πάρω φρέντο καπουτσίνο. Α, να πω ότι σήμερα πίνω κερασμένο καφέ, ναι, από Κωνσταντίνο Τσίψιο. Mm. Έτσι. Σε καλή μεριά, φίλε. Να πας σε έναν καλό σύμβουλο επενδύσεων. Ναι, κάπου πρέπει αυτά να τα επενδύσεις. Δεν περίμενα ότι τέτοια μυθικά ποσά ακόμα μοιράζονται, ναι, από τα τυχερά παιχνίδια. Μπράβο σου και ένα μεγάλο μπράβο που ήρθες και σήμερα για εκπομπή, ναι, που θα μπορούσες να πεις, ρε φίλε, για τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα δουλέψω. Παρετούμε, θα έπαιρνα, ναι, τηλέφωνο και θα λέγανε, ναι, πού είναι ο Τσίψιος το πρωί, θα ακούγεται. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Καλά, πού είσαι, ρε Κώστα, δεν ήρθες σήμερα. Ναι, αυτό το. Μα πώς μιλάς έτσι? Ναι. Αυτό. Εγώ θα έρθω για εκπομπή. Απορώ πώς δεν τα έκανα τέτοιο. Πώς δεν τα επένδυσα σε ελβετικό φράγκο. Προλαβαίνεις. Ούτε σε ελβετική σοκολάτα δεν μπορείς να τα επένδυσες. Μία, δηλαδή με το ζόρι μία. Για Toblerone με το ζόρι παίρνεις. Έχουν μείνει γύρω στα 13 ευρώ νομίζω. Περίπου. Η Toblerone τι ωραία που είναι. Ωραία είναι να τον πληρώνω. Άμα δεν τον πληρώνω. Ναι, τον πληρώνω. Γκρινιάζει με τον. Άμα δεν τον πληρώνω. Λοιπόν. Αυτά με τις γεννήσεις και τους θανάτους. Άκου, ναι, τώρα τι σου έχω για ιστορία από πίσω για χαλί. Ένα τρομερό πράγμα. Κύμα και τζάκι. Δεν είναι κύμα, είναι βροχή και τζάκι ταυτόχρονα. Κάτσε, είναι και. Και κεραυνούς θα ρίξει. Να σε λένε κουτσούμπα και να είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, φίλε. Κακό. Και να έχεις σουλούπι πασοξή. Ναι, ήταν, ναι, λίγο, ναι, ήταν λίγο πασόκος του δεκαετίας 80. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματά μας, τα, ναι, ναι, προγνωστικά, ναι, μας. Τα έχουμε. Λοιπόν, τότε να με έβερ τον 1-0. Περίμενε. Εδώ. Πρέπει να το πιάσεις αυτό. Εσύ το πιάσεις, εγώ χι. Και εσύ το πιάσεις. Πάμε. Βέρντερ. Να πούμε ότι σώθηκε η Βέρντερ Βρέμης. Έτσι. Με το ζόρι. Με το ζόρι, κάτι γιατί. 0-0 το πρώτο μας, 2-2 το δεύτερο. Ναι. Εντάξει, ήταν 0-1 όμως μέχρι το 85. Mm. Οπότε ήθελε δύο γκολ η Χάιντενχάιμ. Το παρακολουθούσα λίγο. Γίνεται το 1-1 στο 85 και μετά γίνεται ένα μακελιό. Έχουν βγει μπροστά όλοι, ας πούμε, και οι αναπληρωματικοί έχουν βγει στην επίθεση της Χάιντενχάιμ. Μπας και βάλουν το δεύτερο. Ξέρεις τι τους είπε ο προπονητής. Ρε Χάιντενχάιμ. Ναι, ρε Χάιντενχάιμ. Και άλλοι λένε Βέρντερ Βρέμι. Και στο 94, εκεί που ήταν όλοι μπροστά, γίνεται το 1-2 και γεια σας μετά. Με πέναλτι στο 97, απλώς σοφάρισε σε 2-2. Παράδεκτος. Παράδεκτος. Έπρεπε να το δουν αυτό. Να το κάνουμε σκετσάκι αυτό. TikTok. Ναι, λοιπόν, το είχαμε δώσει αυτό. Εγώ το είχα δώσει χ, εσύ το έχεις δώσει διπλό. Μάλιστα. Διπλό ήταν μέχρι το 97, ρε φίλε. Παραλίγο θα κέρδισε. Παραλίγο, ναι. Παραλίγο. Πάμε Super League. Πώς δεν μας ήρθε να παίξουμε τρεις ισοπαλίες, ρε φίλε, στη Super League? Αν τα βάζαμε ένα τάλιρο. Ένα ταλιράκι να βάζαμε, θα παίρναμε 120 ευρώ με τρεις ισοπαλίες. ΑΕΛ Πανιόνιος 0-0. Μπράβο στην ΑΕΛ που το έπαιξε στα ίσια το μάτς. ΑΕΛ. Ναι, ρε. Α, ναι, Λάρισα, ναι. Εσύ το πιάσεις χ. Ναι. Εγώ διπλό. Λαμία Ξάνθη 0-0. Χ το βάλα εγώ. Εγώ. Εσύ το δεσάσω. Άσο. Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός 2-2. Χ το δώσω εγώ. Σοα πάρε. Άσο εγώ, ε. Κοίτα που με περνάει. Πάντα ξεκινάς καλά μέσα στις εβδομάδες. 3-2 είναι, εντάξει. Ισπανία δώσαμε, δώσαμε. Δώσαμε, ναι. Λεβάντε Σοσιεδάδ 1-1. Διπλό το δώσαμε και 2. Σεβίλη Αϊμπάρ 1-0. Μπράβο τη Σεβίλη. Με το ζόρι βέβαια, αλλά. Ναι. Το πιάσαμε και 2. Δώσαμε κάτι άλλο. Και, Τουρκία δώσαμε Καϊσέρι Σπορ. Τον ήπιαμε. Καϊσέρι Σπορ Μπεσίχτας 3-1. Δεν είπα εγώ. Διπλό το δώσαμε και 2. Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Άρα σύνολο 4-3 μπροστά. 4-3 νικάς, ε. Ωραία. Πάμε, λίξτο, να, δούμε, πάμε να δούμε σήμερα τι, πάμε τι έχουμε. Έτσι, επί ευκαιρία να δούμε και τι ματσάκια θα δούμε σήμερα. Πού το είδες το β' ρε ζών? Watford Norwich. Άσος. Είναι μάτς ζωής και θανάτου αυτό? Όχι, Norwich είναι για τα σκυλιά, έχει πέσει. Η Watford όμως. Η Watford καίγεται. Άσο. Crystal Palace Chelsea.
Και αυτό είναι για την Τσέλσι. Ναι. Διπλό. Διπλό κι εγώ. Arsenal Leicester. Χ θα δώσω εγώ. Διπλό θα δώσω. Διπλό θα δώσω. Εγώ θα δώσω χ. Πάμε Γερμανία. Δεν είναι Γερμανία. Όχι. Έχει Νιρεμβέργη, Ίγκλωσταν. Γκρούπι βουβασμού. Πω πω, η Νιρεμβέργη πάει να πέσει τρίτη κατηγορία. Κακό. Πάμε Ισπανία. Mm-hmm. Βαλένθια Βαγιαδολίδ. Βαλένθια, είσαι συχαμένη ομάδα τώρα τελευταία. Χ. Αλλά θα δώσω άσο, ρε φίλε. Σε πιστεύω. Θέλτα Αθλέτικο Μαδρίτης. Θέλτα καίγεται. Καίγεται. Εντάξει. Διπλό. Χ. Ρισκάρο. Πάμε Ιταλία. Έχουμε ωραίο μάτς στην Ιταλία το βράδυ. Λέτσε Λάτσιο. Λέτσε Λάτσιο. Η Λέτσε Χ. Καίγεται σαν τρελή. Η Λάτσιο. Διπλό θα δώσω εγώ. Και Μίλαν Γιουβέντους. Ωραίο μάτς. Άσο. Εγώ θα δώσω χ. Αυτό το μάτς είναι στις 11 παρατέταρτο, έτσι. Μίλαν Γιουβέντους. Ωραίο ματσάκι. Εμείς που έχουμε εκπομπή. Στην πρωτεύουσα. Το δούμε. Τουρκία δεν δίνουμε. Αυτά. Αυτά να δώσουμε για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Yeah. Θέλω να μας πεις τι θέμα έχουμε για σήμερα σαν εκπομπή. Α, αρχικά να πούμε ότι δίνουμε για το ΠΑΚ Ολυμπιάδα. Ναι, για το ΠΑΚ Ολυμπιάδα. Μπορεί να έχουμε σήμερα και κάτι σε 7.30 ώρα το Στέφανο το Μάμαλι, όχι τον Κώστα το Μαυράκη, ο οποίος θα είναι live από το Καφτατζόγλιο. Καθώς από νωρίς ξεκινάει οι προπονήσεις για τα παιδιά που δίνουν τεφά, αθλήματα κτλ. Οπότε μπορεί, αν έχει ένα κενό, είπε, θα μιλήσουμε έτσι για ένα δεκάλεπτο να μας πει τι γίνεται με τις πανελλαδικές και με αυτά. Σου έχω θεματάκια, όχι θέμα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο θέμα από αυτά τα σαλιάρικα που μας λες για τις σχέσεις και για τις ζήλες και τις τέτοιες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τα λατρεύει κάτι τέτοια θεματάκια. Γιατί είμαστε όλοι σαλιάριδες. Ναι. Αλλά σήμερα δεν έχω κάτι για να μην πάμε πάλι σε σχεσιακά θέματα. Ναι. Οπότε το άφησα πάνω σε, εγώ έχω έρευνα για το τέλος. Ωραία. Σου έχω ένα θεματάκι το οποίο έτσι με έκανε εντύπωση χτες. Το διάβασα κάπου, ότι έπεσε ροζ χιόνι στις Ιταλικές Άλπεις. Και θα σου πω μετά τι λένε οι επιστήμονες γι' αυτό. Ναι. Επίσης, μπορώ να σου πω ποιος ήταν ο Άγιος Αστείος που είπαμε χθες. Με γιώτα. Ναι. Mm-hmm. Και επίσης μπορώ να σου πω μια έρευνα περί το τι ξενερώνει περισσότερο τους άντρες στο κρεβάτι. Ωραία, αυτό θα κρατήσουμε. Ναι, ήμουν σίγουρος. Ναι. Ωραία. Αυτά τα τρία θεματάκια θα αναπτύξουμε. Ωραία. Εντάξει, έριξε ροζ χιόνι στις Άλπεις. Πάθατε κάτι? Δεν πάθατε κάτι εσείς? Δεν έριξε τον Ευρωκόπη. Ναι. Προς το παρόν εδώ στην Ελλάδα έχει σε μερικές πόλεις, σε μερικές περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό και δυστυχώς και πολύ χαλάζει, με αποτέλεσμα πολλές καλλιέργειες να πουν το πείμα. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, να πάμε σε εφημερίδες και να πάμε στο διάλειμμα. Τι θες? Ναι, πάμε σε εφημερίδες. Ωραία. Και πάμε μετά στο διάλειμμα. Κλείσε βρε αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Μια που είπαμε για τα αποτελέσματα πριν και είπα μπράβο στη Λάρισα που έπαιξε στα ίσια το μάτσο με τον Πανιόνιο, ενώ ακουγόντουσαν διάφορα. Έχει τώρα Πανιόνιος Πανετολικός, αίμα κι άμμος. Και τελευταία αγωνιστική τι έχει? Τι? Που μπορεί να κρίνεται η παραμονή ή όχι μιας ομάδας. Λάρισα Ξάνθη. Ξέρεις τι σημαίνει το Λάρισα Ξάνθη? Κούγιας εναντίον... εναντίον των πάντων. Εντάξει. Πάμε σε εφημερίδες. Πάμε σε εφημερίδες. Έχουμε σήμερα και εφημερίδες κανονικά. Έχουμε. Ωραία. Ναι, γιατί χθες λίγο μας τα πάνε περίεργα. Ξεκινάμε με τα νέα. Πείτε μας τα νέα σας. Μήνυση, βόμβα, καλογρίτσα. Κατονομάζει τον παπά και δείχνει τον Τσίπρα. Τα καυτά email. Πώς στηνόταν το νέο σύστημα των Σιριζανέλ. Τι αποκαλύπτουν? Φτιάχτηκε η εικονική εταιρεία μέσω της οποίας 25 εκατομμύρια ευρώ με εντολή παπά και εν γνώση Τσίπρα θα δίνονταν για να αγοραστεί τηλεοπτική άδεια. Δεύτερον, όταν η δουλειά δεν έγινε, δόθηκαν από αυτά 3 εκατομμύρια ευρώ για την έκδοση της εφημερίδας Documento. Αποκαλύπτεται χωρίς να κατονομάζεται πρόσωπο με το κωδικό όνομα White Porsche.
Πώς λέμε, white polo. Ναι. Τι είναι, η γρήγορη μορφή είναι. Με απόλυξη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποδεικνύεται ότι το Μαξίμου ήταν σε γνώση της εικονικής συμφωνίας και όλων των διεργασιών. Πώς εξαπατήθηκε η δικαιοσύνη μέσω μιας ανύπαρκτης υπεργολαβίας. Ένα χρόνο μετά επιβεβαιώνονται όλα όσα είχε αποκαλύψει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λένε τα νέα. Έχουν ακούσει για αυτό το όνομα. Υπαράξενο. Επέτειος κυβερνητικά γενέθλια με ανανεωμένους μπλε φακέλους. Έρευνα ο κορονοϊός μεταδίδεται με τον αέρα που κατέληξαν 239 επιστήμονες από 32 χώρες. Αυτό είναι, μου θυμίζει τους κατασκευαστές πλυντηρίων. Συναγερμός για τα πανηγύρια. 29 κατασκευαστές κορονοϊός είναι στον... Συναγερμός για τα πανηγύρια. Αναδρομικά Συμβουλίου Επικρατείας. Νέες καταγγελίες Μιονή. Ο Μιονή, άμα τον έχεις δει αυτό το Μιονή που λένε, είναι λίγο σαν το βαρουφάκι στο πιο αδύνατο, τώρα που τον βλέπω. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, Παναθηναϊκός, ο 18χρονος Αλεξανδρόπουλος συστήθηκε στο ΆΚΑ. Α, ο Αλεξανδρόπουλος, ναι. Πριν πάμε στην καθημερινή. Και. Ναι, πες. Μούσα Τζουγουάρα. Οπα. Το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο που σκόραρε στη Σέρια. Α. Ναι. Πότε πρόλαβε. Εγώ νόμιζα θα είναι αυτός ο. Πώς τον είπα, Watergate. Ο Ομπαμακάρε. Ομπαμακάρε. Τι έχει πει. Ευτυχώς θαύτηκε. Πάμε, έχουμε ένα φίλο. Να είναι σύντομος απλά ο φίλος. Ναι. Για να προλάβουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Γιατί ακούγεσαι βαθιά. Ναι. Να κλείσω το USB. Κοίτα, αν οδηγάς και το έχεις ανοιχτή ακρόαση, εντάξει, το υποφέρουμε, δεν πειράζει. Καλύτερα. Κάτι λίγο. Τώρα νομίζω καλύτερα εγώ. Ελαφρώς, ναι. Δεν λιποθυμώ. Α, ωραία. Λοιπόν, δυσκολεύεστε λίγο στα θέματα, θα βάλω εγώ ένα θέμα. Φεμινισμός. Πώς. Με δύο ανεκδοτάκια. Φεμινισμός. Φεμινισμός. Ωραία. Ναι, θα το συνοδεύσω με δύο ανεκδοτάκια τώρα που είναι πρωί και δεν θα μας πιάσει κανένας. Πώς λέμε το συνοδεύσω με κονιακάκι, είναι για πες. Είναι ένα ζευγάρι καινούριο στο κρεβάτι και κάνει η γυναίκα στον άντρα σωματικό έρωτα. Ωραία. Πεολυχία. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Μετά από πολλή ώρα, προσπάθειας και... αίμα, δάκρυ και υδρότα, ας πούμε, από τη γυναίκα. Μούδιασαν τα ούλα. Μούδιασαν τα ούλα, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μη κάνει κούκουρη, παιδάκι μου. Μάλιστα. Γυρνάει στο τέλος, τα παρατάει η γυναίκα, τέλος πάντων, και γυρνάει ο άντρας και της λέει, σου έχει ξανασυμβεί. Τι... δεν το κατάλαβα. Ναι, το άρπαξες αμέσως, ε. Συνήθως το αρπάζει αυτά ο Τσίψιος. Σου είχε ξανασυμβεί. Ναι. Σου είχε ξανασυμβεί το να μην μπορείς να κάνεις το. Α! Ναι. Οκ. Έξυπνο ήταν για φεμινισμό. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Να τάκα το τίτλο μας. Το τίτλο μας έχει στο μυαλό. Ναι. Και το δεύτερο είναι εκεί που πάλι ακριβώς η ίδια φάση. Ναι. Αλλά όλα καλά. Γίνεται το σκηνικό. Φτάνει στο τέλος ο άντρας κανονικά. Και γυρνάει στο τέλος και της λέει. Ήμουνα καλός. αφού δεν είπε «μ' αγαπάς». Ναι. Αυτό ήταν καλό, ναι. Ωραίος. Γιάννη, πού... Γιάννη, πόσο καιρό έχεις να το ζεις αυτό, γιατί για να λες δύο ανέκδοτα το πρωί-πρωί με τέτοιο θέμα πρέπει να έχεις μια έλλειψη. Εγώ προχθές, ξέρω εγώ. Είναι ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται. Παντρεμένος δεν είσαι, Γιάννη. Εγώ είπαμε ότι ήταν παντρευτό και μέσα στην καραντίνα. Α, μπράβο. Αυτά είναι τα καλά της καραντίνας. Ωραία. Φαντάζομαι έχεις πάει στον Προμαχώνα και παρακαλάς τους ανθρώπους να περάσουν εδώ πέρα. Για να αυξηθούν τα κρούσματα. Ακόμα χειρότερα. Έχω πάει πάνω στη Τουρκία και περνάω απέναντι με βάρκα. Ωραία, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Άντε, θα τα πούμε. Φιλιά. Λοιπόν. Τελειώσαμε τα νέα. Για πες. Πας καθημερινή. Πάω καθημερινή. Ναι. Έτσι.
Ναι. Βαριές καταγγελίες για τις άδειες και αμηχανία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καλογρίτσας τα 3 εκατομμύρια ευρώ και το email για παπά Μαξίμου. Συναγερμός για την αύξηση εισαγόμενων κρουσμάτων. Λέει από τα 43 ήταν τα 30 από τον τα σερβάκια. Ναι. Σχεδιάζουμε συνομιλίες Αθήνας-Άγκυρας. Ερώτηση. Ναι. Είναι η γυναίκα από τη Σερβία, πώς λέγεται? Σέρβα. Αλήθεια τώρα. Σερβίδα, λες. Δεν ξέρω αυτό. Εγώ Σέρβα. Είχα έντονη... Εγώ ξέρω το Σερβίδα, αλλά ξέρω ότι το σωστό είναι το Σέρβα. Αλήθεια. Ναι. Έντονη μάχη έδωσα με φίλο μου στη Χαλκιδική κάνοντας μπάνιο. Για Σέρβα. Ναι. Λέει Σέρβες είναι. Λέω, γιατί είναι, είναι η Σερβίδα. Πώς λέμε Ιταλίδα, Ισπανίδα, Γερμανίδα, Γαλλίδα. Σιγά μην είναι και, και Σερβέζα. Όχι. Πώς λέμε Σουηδία. Είδα. Και... Σερβίδα, Ιταλίδα, Γερμανίδα, Γαλλίδα. Ρουμανίδα. Όχι. Γιατί. Τι, λίγο πιο πάνω είναι. Για... δεν ξέρω. Το Σέρβα δεν μου έβγαινε. Έχω χρόνια Σερβίδες τις λέω. Οι Σερβιέτες. Σερβίδες. Α, τις Σερβίδες. Τις, τις κουμαντάρεις με Σερκατσαβίδη. Τέλειωσε με την καθημερινή γέλιο υποκείμενο. Πάμε σε διάλειμμα, πανερχόμαστε με τις υπόλοιπες μετά. Έτσι για να σε κρατήσουμε σε αγωνία, βρε κουτά. Ναι, βρε. Σάρσι. Ναι, ρε φίλε, τώρα ένα τζινάκι τόπινα, ρε φίλε. Εγώ ένα κοτλέ βαδελόνιτα. Ο Νίκος απέργησε όταν είχε απεργία γιορτάζει. Χωριά και μαζί δεν μπορούμε. Χάσαμε πολλά. Τι ωραία. Εδώ είμαστε ζωντανά. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο. 7 παρά 22 8. Είμαστε. Θα πάμε μέχρι ναι, 8. Ναι. Έχουμε άλλο τόσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις εφημερίδες. Μπράβο. Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Αλήθεια λες τώρα που το θυμήθηκα, δεν φίλε. Λοιπόν. Ελεύθερος τύπος. Ναι. Α, ναι, τέτοια έχουμε τραγούδια βάζεις τώρα και με αποσυντονίζεις, ρε φίλε. Θέλω να τραγουδήσω. Λες και είσαι ο Παπαρότη, ρε. Δεν είμαι. Ο Παπαρότη είμαι εγώ. Ο Παπαρότη. Ναι. Ένοχη σιωπή από παπά. Μια που είπαμε για Παπαρότη. Βρε παπά. Ναι. Σοκαριστικές καταγγελίες για business του White House. Πριν είπε White Porsche. Τώρα White House. Μήνυση του Καλογρίτσα αποκαλύπτει διακίνηση εκατομμυρίων και έναν μυστηριώδη White Porsche. Πόρσα ή Πόρτσα. Μειονίζει τα στοιχεία για παραδικαστικό, θα κάνουν κάποιους να χάσουν τον ύπνο τους. Ναι. Υποποίησε ο Τσίπρας να αποφασίσει αν θα ξυλώσει ή θα στηρίξει το Alter Ego. Το κανάλι του Μαρινάκη εκείνο που είχε. Δύσκολα ο Τσίπρας να στηρίξει το Alter Ego. Όλη η λίστα με τα ποσά της καμπάνιας του κορονοϊού. 36 θετικοί στον Προμαχώνα, ανησυχεί από κρούσματα σε τουρίστες. Ένιο Μωρικόνε, το σινεμά ο Παράδεισος έχασε το μαέστρο του. Και στα αθλητικά, φαβορεί σε κίνδυνο σε Ιταλία και Αγγλία, παιχνίδι με τα γκολ στην Ελλάδα. Αυτά για τα στοιχηματικά. Να πω, έχεις? Να έχω αυγή μπροστά μου. Ωραία. Ένας χρόνος κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικίνδυνη. Ωραία, μας λέει το... Πάντα ωραία φωτογραφία. Ναι, 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 το δίνω αυτό. Επικίνδυνη για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, για την οικονομία και την εργασία, για τα δικαιώματα. Στον αέρα επιχείρηση Καλογρίτσας. Καλογρίτσας δεν είναι σαν να είναι γιος του Καρύδη. Ναι. Ή σαν να έκανε αυτό στον Καρύδη, δεν ξέρω. Καλογρίτσας. Καλογρίτσας. Πάμε μαζί, παιδιά! Πάμε μαζί. Μέρα το ξέρω καλά. Χέρουβα τραγουδάω. Δεν βγαίνει η φωνή ακόμα. Χέρουβα το ναι, είναι μετά τις 7. Ξέρω καλά. Κατά τις 7 μετά θα πω ένα τραγουδάκι. Μη στεναχωριάστε, βρε. Έχει φέρει τα μάτω αυγά, θα κάνει γαργάρες. Δεν κάνει να τρώμε αυγά. Κουνουπίδης και φαίνεσαι. Εγώ ξέρω ο Ρόκι, μέχρι το Ρόκι το 4, έπινε ομά αυγά. Έκανε, ξέρω εγώ, μόνο που δεν τα βάζει πάνω. Μόνο που δεν τα γεννούσε ναι, ο ίδιος. Και ναι. Μια μέρα ξυπνήσαμε και δεν κάνει σαλμονέλα. Άντε βρε. Τέλειωσε με την αυγή. Καλογρίτσας λέει Θεοδωρικάκος, μια σχέση που δεν σταμάτησε ποτέ, μια σχέση πάθους. Αυτά με την αυγή. Εφημερία των συνταχτών. Η λίστα του Έσχους, έτσι εξασφάλισαν τη μονοφωνία στην ενημέρωση. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση η φιλοκυβερνητική στάση. 1% από τα 20 εκατομμύρια ευρώ της καμπάνιας δόθηκε στον αντιπολιτευτικό τύπο. Η εφημερίδα η οποία πουλά 16 φορές λιγότερα φύλλα από την εφημερίδα των συνταχτών πήρε διπλάσιο ποσό.
λίγο γκρίνια βγάζει η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι. Πώς, πάνω σε αυτό, ναι. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι οι μισοί κάνουν λίγο ψηλό την πάπια και όχι οι μισοί, και οι άλλοι μισοί, παραπάνω από τους μισούς κάνουν την πάπια. Και οι άλλοι μισοί λένε, εμείς είμαστε, ένα που είδα είναι ουραγός, λέει, στη λίστα του τέτοιου, ότι είμαστε, αλλά είμαστε κάτω-κάτω στα νούμερα. Ντροπή. Νομίζω γνωστό πορτοκαλί site αθλητικής ενημέρωσης, ναι. Φύλλα προσκύμενο σε... Ναι, ναι. Άντε ρε, λίγα. Ήταν, πρέπει να πήρε πολύ λίγα. Μάλιστα. Αν πήρε κιόλα. Κατάλαβα. Απασχόληση συγκράτηση στις απολύσεις αλλά μείωση ρεκόρ στις προσλήψεις του εξαμήνου. Νέα ανατροπή στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αθλητικά έχουμε τίποτα εδώ? Όχι. Ναι. Αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Να πάμε ένα ριζοσπάστη. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης, ο οποίος μας αναφέρει όψεις του ίδιου σάπιου συστήματος, η διαφθορά και η αντιλαϊκή πολιτική, αποκαλύψεις και αλληλογραφώματα για σκάνδαλα. Έλληνες και μετανάστες θα να σμίξουμε με το κουκουέ για μια ζωή στο ύψος των αναγκών μας. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Συνεχίζονται η αντίδραση του κουκουέ και του ριζοσπάστη για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, για την νέα νομοθέτηση. Σαν είναι μαζί μας εκδήλωση της ΚΝΕ για τον Μάνο Λοΐζο. Παραλίες ελεύθερες για όλο το λαό. Η εξόρμηση του κουκουέ. Αυτά μας λέει ο ριζοσπάστης. Σου έχω εσπρέσο. Ξεπεσμός. Ελληνίδες ξεγυμνώνονται στη μέση του δρόμου για μια χούφτα ευρώ. Και η φωτογραφία που έχει είναι, δηλαδή πρέπει να σε πληρώσει αυτή, όχι να την πληρώσεις. Δείτε στη σελίδα τάδε 10 φωτογραφίες σοκ σε μοναστηράκι. Πρέπει να σε πληρώσει αυτή. Ναι ρε φίλε, εκεί. Γιατί σε αρέσει τώρα αυτή? Κάτσε, περίμενα να κάνω μια μεγένση. Εγώ έχω καλύτερο θαρό. Δίπλα τη βλέπω νομίζω καλύτερη. Δίπλα ναι ρε φίλε, ναι. Η ίδια είναι. Όχι. Αφού φορά το ίδιο ρούχο. Γιατί σημαίνει? Δίπλα ποια λες, αυτή που είναι στο παγκάκι? Ναι. Δεν είναι ίδια, αφού έχει τατουάζ στο πόδι αυτή. Ποιο? Η άλλη δεν έχει. Δεν είναι τατουάζ. Πώς δεν είναι τατουάζ? Τατουάζ στο πόδι είναι ρε φίλε. Α ναι. Γι' αυτό σου λέω, είσαι άσχετος. Σε μοναστηράκι λοιπόν, Ερμού και άλλα πολύ συχνά στα σημεία της Αθήνας. Τα κεράσια είναι όριμα τώρα το καλοκαίρι. Είναι... Δεν είναι παντρεμένοι έχουν ψυχή αυτό ρε. Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Αλήθεια. Ναι. Και παρτό. Όχι, δεν είναι παντρεμένοι έχουν ψυχή αυτό. Απίστευτο. Αποκλείεται. Ναι. Είχε τέτοια σκηνή. Ναι. Τώρα φίλες και φίλοι οι ακροατές. Τώρα μισό λεπτό. Τώρα μισό λεπτό. Το γιατί πάει κανονικά καλά. Το κέρασε. Ναι. 6-7 παρατέταρτο το πρωί. Κεράσει. Όσοι θέλετε μπορείτε να βάλετε αντένα. Όχι ρε, μην τους... Στο αυτοκίνητο αυτή τι θα κάνουν δηλαδή. Ναι, σωστά. Για την κωμωδία πάνω απ' όλα. Κοπέλα, μπράβο. Όχι, τώρα αυτό, αυτό είναι τώρα 20 χρόνια πριν. Ναι, παραπάνω ναι. Λίγο. Ναι. Θεωρώ. Και επιμένω να σου πω ότι δεν είναι το παντρεμένο. Θα δεις τώρα και σε λίγο τον Καφετζόπουλο. Ο Καφετζόπουλος έχει παίξει 74 ταινίες. Αφού το παντρεμένο. Αυτό είναι, ναι, το σπίτι το θυμάμαι αυτό, ναι. Το σπίτι θυμάσαι. Ο Σπύρος Σούλης, είσαι, θυμάσαι τη διακόσμηση, το φυκό. Τεράστιος ακάλυπτος. Λοιπόν, άκου θέμα τώρα άλλο στην Εσπρέσο. Ναι. Το Τζέισον Αντιγόνη. Ναι. Τζέισον Παύλα Αντιγόνη. Ναι. Ο Κυριάκος. Όπα. Και η Γκέι Γάμη. Ναι. Ο Ιάσον Δούσης. Τι είναι αυτός? Ο Ιάσον είναι ο Τζέισον. Α. Τον οποίο το λένε και Αντιγόνη όμως. Ναι, τον Τζέισον, ναι. Αντιγόνη. Ναι. Συγγνώμη, περίμενε. Ο Ιάσον Δούσης τώρα έδωσε τη συγκατάθεση του για να γράψουν αυτό το όνομα στην Εσπρέσο. Λογικά ναι. Α. Όχι τον Τζέισον Αντιγόνη, το Ιάσον Δούσης. Λογικά ναι. Ο Ιάσον Δούσης λέει μιλά στην Εσπρέσο. Ναι, μιλάει ο ίδιος στην Εσπρέσο. Όχι, ναι, γιατί τώρα τελευταία υπογράφηκε ως Ιάσον Δούσης. Α, ναι. Συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Το ξέρεις. Σε άρθρα και σε τέτοια που έχει δώσει κάτι συνεντεύξεις και αυτά. Mm. Όχι, το διάβασα μια τελευταία γιατί υποτίθεται ότι όταν είσαι. Γκέι. Ακόμη και να έχεις κάνει αλλαγή φύλου ή οτιδήποτε και αφήνεις πίσω σου την παλιά. Όχι, αφήνεις πίσω σου την παλιά ταυτότητα και δεν πρέπει να σε ονομάζουν όπως. Ας πούμε, αν μια γυναίκα γίνει άντρας, δεν μπορείς να πεις αυτή. Είναι νομίζω που μπορεί να σου κάνει και μήνυση.
Αν μια γυναίκα γίνει άντρα, δεν μπορεί να πει, ξέρω, η κυρία, δεν μπορεί να την πει. Πρέπει να τον πει ο κύριο, κανονικά. Ναι. Ναι. Οπότε κάτι αντίστοιχο πρέπει να υπάρχει και για τον Τζέσον Αντιγόνη. Αλλά ο τελευταίο. Αυτό άντρα δεν είναι. Ναι. Άρα. Δεν είναι. Δεν είναι το. Ο συγκεκριμένο. Τι είναι το. Είναι το. Είναι το τρίτο. Με συγχωρέστε, μάμα, δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει κάνει άλλαγη φίλου, αυτό θέλω να σου πω. Άρα είναι άντρα ακόμα στην ταυτότητα. Αυτό θέλω να πω. Δεν το ξέρω αυτό. Κάτσε, πώ γίνεται, ρε φίλε, να. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το λένε Αντιγόνη Δούση. Όχι, αλλά υπάρχει περίπτωση να το λένε το Jason Αντιγόνη και το δεύτερο να είναι. Α, γι' αυτό λέει το Jason. Ναι, ναι. Πρώτη φορά ακούω το. Ναι. Αλήθεια λες τώρα. Είναι το. Δηλαδή μπορούμε να πούμε το Κώστας Τσιψιός. Ναι. Αλήθεια. Αυτό είναι δοτική βέβαια. Ναι. Ναι, το είναι, νομίζω είναι ο πρώτος που το λάνσαρε εδώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτά τώρα τα λέω με γενικές γνώσεις. Και δηλαδή, παγκόσμια δεν υπάρχει αυτό. Παγκόσμια υπάρχει πιο πολύ, νομίζω. Δηλαδή, δε. Ναι. The Jason. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ο Ιάσου λοιπόν Δούσης μιλάει στην Εσπρέσο για την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό και τον συνεργάτη του Μητσοτάκη που μίλησε ανοιχτά για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του. Ο Μητσοτάκης είναι ανοιχτός σε τέτοια. Είναι από τους λίγους δεξιούς πρωθυπουργούς που τα επιτρέπει αυτά και τα. Όπως και ο Μπακογιάννης στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό το ξέρω. Αυτά με τις πολιτικές εφημερίδες. Θες να πάμε στο πάμε θέμα... Στα αθλητικές, που... Πάμε στα αθλητικές. Α, ναι, ναι, σωστά. Ξεχνάω συνεχώς ότι έχουμε αθλητικά. Ναι. Προσπαθείς να ξεχάσεις. Ναι, προσπαθώ. Αλλά... Ξεκίνα με Sport Time. Πάμε Sport Time. Sport Time που πάντα κρύβει το Sport Time πίσω από τον τίτλο και δεν ναι, τη βρίσκω ποτέ. Ναι, βγάζει ένα κεφάλι, ας πούμε, μπροστά. Ναι. Πρέπει εγώ να μαντέψω αν θα έχει σήμερα πράσινο ή κόκκινο πρωτοσέλιδο για να τη βρω. Ναι. Έρχεται, μας λέει η Sport Time, ο Νεμάνια Νέντοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η περίπτωση του Μάλκομ Χιλ. Μαχητής, μας λέει, για τον Πανιόνιο, ο οποίος άντεξε και με την κόκκινη κάρτα. Και κόκκινη κάρτα δεν είχε Πανιόνιο, ναι, ναι, από νωρίς. Ναι. Και κατάφερε, πήρε το Χ. Αν μπορούσε να πάρει και το διπλό, θα μας πλήρωνε κιόλας, είναι η αλήθεια. Έμπνευση, μας λέει, για την ΑΕΚ, αποκλειστικό. Για τον Τσιγκρίνσκι. Ο Τσιγκρίνσκι, ρε παιδί μου, κάθε φορά που το βλέπω, μοιάζει όλο και περισσότερο το Χριστό. Το γουστάρω όμως πολύ, σαν παίχτη. Δεν τρέλαμε. Εντάξει. Αυτά για την Sport Time. Να αμυγός Αθηναϊκό. Και για το ΠΑΟΚ τι λέει. Λίγο πριν την απόφαση εκδικάστηκε στο ΚΑΣΙ έφεση του ΠΑΟΚ για την πολυδιοκτησία. Περιμένουμε μια δίκαιη απόφαση, είπε ο Κυριάκος Κυριάκος. Είπε ο ΠΑΟΚ αν είναι να πέσει κάποιος να πέσει ξανά. Δεν το έχω αυτό. Να, γιατί το πήρε το μάτι μου. Ναι. Εντάξει τώρα. Ναι, μπορεί. Ο Τάκης Μπαλτάκος εξήγησε τη θέση του δικεφάλου και τη διαδικασία. Μπαλτάκος. Αυτά με την Sport Time. Πάω στη Sport Day. Sport Day που έχει πρωτοσέλιδο τον Πέδρο Μάρτινς. Λύσεις για όλα. Ο Ολυμπιακός εστιάζεται στη μεταγραφική για εξτρέμα, αλλά είναι stand-by για ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Οι εξελίξεις για Τάμαρη και οι πληροφορίες για τους Χαφ, Πέπε και Εντουάρτο. Τα όχι στην Ιταλία για Καμαρά και η μεγάλη πρόταση. Ναι, νέα δημοσιεύματα για Τραούκο και Μούφι. Τραούκο. Ναι. Πώς να είμαι Τραμπούκο. Ναι, αυτό. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του 4 τελικούς, αλλά με την εικόνα του στα play-off δεν πείθη κανένα ότι μπορεί να καλύψει τη διαφορά, λέει η εφημερίδα Sport Day. Έτοιμη για τελικό, το μοντέλο του Καρέρα αποδίδει και φέρνει την Ένωση σε ισχυρή θέση στο φινάλε της σεζόν. Πώς θα κατάφερε ο Ιταλός τεχνικός. Αγκάθι ο Βέρντε για την ΑΕΚ. Μέτρο Σπορ, ελπίδα από το ΚΑΣ. Ακούστηκαν όλα σε μια δίκη που διήρκησε περισσότερο από 11 ώρες. Ο ΠΑΟ κατέθεσε τα επιχειρήματά του και περιμένει δικαίωση. Μ' αρέσει εμένα που λέγαμε χθες. Πότε είναι, τι ώρα είναι, 10 η ώρα. Στην Τρόικα θα έχουμε. Στην Τρόικα θα είχαμε νέα για το τι γίνεται, ρε παιδί μου. Βλέπεις, είχαμε... Η απόφαση περιμέναμε ότι θα είναι. Λένε για την άλλη Παρασκευή ότι θα είναι η απόφαση. Δοκάρι και έξω για την περίπτωση του Γιάννη του Φετφατζίδη. Το big deal της μεταγραφής του Φετφατζίδη στην Αλαΐν να βάγει οριστικά και ο Άρης έχασε τη χρυσή ευκαιρία να λύσει άμεσα τον μπαν. Εγώ λέω θα το λύσει και χωρίς το Φετφατζίδη τον μπαν. Κάπως θα βρει μια λύση. Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και παίρνει πάλι φανέλα βασικού. Υπόθεση μπαν. Ώρα για Final Four για την ΚΑΠΑ 15. Σήμερα με τελικός με τον Ολυμπιακό. Για πες, έχουμε ώρες και τέτοια. Θα μπορώ να το ψάξω μετά. Στο All About.
Πέφτουν οι υπογραφές. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Ναι. Δεν θα είναι κρίμα να πάρει ο ΠΑΟΚ και την ΚΑΠΑ 15 το πρωτάθλημα. Έχει πάρει την ΚΑΠΑ 17. Γιατί να είναι κρίμα. Έχει πάρει την ΚΑΠΑ 20, δηλαδή έχει πάρει όλα τα τμήματα υποδομών και η πρώτη ομάδα έχει την εικόνα που έχει. Α, αυτό εννοώ. Ναι. Και για πέρσι δεν είχαμε καλές ομάδες, ναι. Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Πέρσι δεν ήταν ο τελικός. ΠΑΟΚ άριστα ο τελικός. ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 20 το πήρε ο ΠΑΟΚ. ΚΑΠΑ 15 νομίζω πάλι ο ΠΑΟΚ το πήρε. Ναι. Πέφτουν υπογραφές σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών για τον Γουλιέλμο στο μπάσκετ. Γουλιέλμο τέλο, όπω είπαμε. Γουλιέλμο τέλο, καλά, αυτό ναι. Δεν χαλάει. Έτσι. Οργή κατακομίνη από τον Παναθηναϊκό, μέτρο που είναι Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχω πάει εκεί. Ηρακλής. Ηρακλής λίγο μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Παράταση, ναι. Μα λέει μέτρο που για τον Ηρακλή. Να πούμε ότι. Ηρακλής είναι στο Basketball Champions League. Δευτέρα ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Μας έρχεται. Δευτέρα, 13 του μηνός. Ναι, από 13 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Απορούχαμε καλά. Λοιπόν, τελειώσουμε τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Και βαρύ πυροβολικό η αθλητική ώρα λέει για την ΑΕΚ. Έχει την καλύτερη επίθεση στα play-off. Ενώ σκοράρει για 16 σερί παιχνίδια. Η ΑΕΚ. Τι ήθελα, κάτι διάβασα και ήθελα να σου το πω. Ξέφυγε τώρα κάπου το είχα. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες. Τι ξενερούν έναν άντρα στο λοιπόν, κρεβάτι. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα γι' αυτό. Ναι. Αυτό που έχει γίνει και έρευνα, φαντάζομαι να μπουκάρουν σε μια κλειστή κάμερα και να μάθουν. Τι κάνει εδώ. Λοιπόν. Οπα. Υπάρχει λέει μια συνήθεια που από ό,τι φαίνεται έχουν οι γυναίκες που οι άντρες δεν την πολύ συμπαθούν και μπορούν ακόμα και να σταματήσουν την πράξη. Διαβάζετε αυτή τη συνήθεια. Ναι, ρε. Σε μια έρευνα λέει, που έγινε ανάμεσα σε άντρες για το ποια είναι η χειρότερη συνήθεια των γυναικών στο σεξ, αποτέλεσμα ήταν κάτι που μάλλον δεν περιμέναμε. Οπα. Δεν ήταν η προσποίηση οργασμού, αλλά ούτε και η έλλειψη πρωτοβουλειών που θα έρχονταν πρώτα στο μυαλό. Εμένα μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό. Εξαρισμός. Αυτό. Ναι. Τι. Δεν είναι ξενέρωτο. Εξαρισμός από πού. Ε? Εξαρισμός από πού. Πίσω. Α, πίσω. Γιατί ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια τη χωρή, παύλα ει χωρή, ναι. Έχει και εκεί ένα. Εκεί δεν πειράζει. Εκεί δεν πειράζει. Ναι, όχι. Εκεί δεν. Λοιπόν. Τα παραδοπέντε. Στο νούμερο 1 λοιπόν τη λίστα φιγουράρουν ή. Πληθυντικό. Ή. Περίμενε. Στο νούμερο 1. Μπορεί ένα... να πούμε και τα. Για να οργαζομικέ. Όχι. Τι ενοχλεί του άντρε. Α. Τα. Οι τρίχε. Όχι. Τα. Μπορείς να πεις το ίδιο με ή. Τα περιποίητα πόδια. Με ή, με όμικρον γιώτα, ή μπορείς να πεις τα. Για περιποίητες πατούσες. Το έχω κάνει και βέβαια. Φίλε, όταν κάνεις την πράξη, τι κοιτάς τις πατούσες. Ναι. Και. Όταν κάνεις την πράξη, κοιτάς πατούσες. Ή σε κάποια στιγμή θα τις δεις και αυτές. Και. Περίμενε, όταν λέμε πράξη, εννοούμε το γενικό. Το κουτούπομα, ρε παιδί μου, αυτό. Το κοιτάς, δεν τα συζητάνε καν αυτά. Εννοείται ότι κοιτάς. Τις πατούσες. Εξετάζεις τα πάντα. Ρε φίλε, εξετάζεις, αλλά δεν επικεντρώνεις τις πατούσες. Είσαι. Κοίτα, έχεις μπροστά σου εκεί τα. Ασλαμίζω. Το... Ναι, και άμα δεν τον είναι. Όλυμπο τα... και τον Κίσαβο. Πολλά... Εντάξει, θα φαντάζεσαι ή φαντάζεσαι κάποια άλλη. Ξέρω εγώ. Yeah. Λοιπόν. Τη μια φίλη της. Ναι. Η ξαδέρφη της. Οι δαγκωματιές. Δεν έχω θέμα. Δεν έχεις θέμα. Μόνο, δηλαδή, άμα η άλλη σε κατασπαράξει. Έχω θέμα. Αυτό έχω και εγώ θέμα. Εντάξει, όχι όλοι βέβαια, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Αλλά ρε φίλε. Οι δαγκωματιές και εμένα μου τη δίνουν. Ειδικά λέει σε σημεία που είναι ευαίσθητα. Εντάξει, λογικό. Α, ειδικά. Ναι, ισχύει. Ειδικά. Εκεί όχι καν, ούτε καν δαγκωματιές. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι άντρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι δαγκωματιές είναι ιδιαίτερα επίπονες και μπορούν ακόμα και να τους ξενερώσουν. Το ξέρεις το ανέκδοτο που δεν είναι για αέρα. Δεν είναι για αέρα, άστα να το πεις στο διάλειμμα. Εκτός αν μπορείς να το παραλλάξεις λίγο. Όχι, όχι, άστα φοβάμαι. Τι, η συγκεκριμένη εδώ πέρα έχει. Τι ναι, κάνω, αυτή, ναι, πολύ το πήρα μάλλον. Λέει μετά από επίπονες διαδικασίες. Δεν το κατάλαβα, θα μου το πεις μετά στο διάλειμμα. Πολλοί μπορεί λέει, να επέλεγαν ακόμα και να σταματήσουν την πράξη ή να ανταποδώσουν. Με δάγκωση μου κουβάλα, το. Σουάρες, μπαίνει μέσα του ο Σουάρες. Ναι. Κάτι ναι. Που δεν θα ήταν λέει και το καλύτερο σενάριο. Οπότε αν σας έρθει η όρεξη για δαγκώματα, κρατήστε τα μακριά από αυτιά. Από τον Γιώργο, από το Γιώργο αυτιά εννοεί. Λεμούς. Και να, λοιπόν, ναι, μην λοιπόν, με ξαναδακώσει κανείς. Με ξαναδακώσει γιατί θα κοπούν οι επικουρικές συντάξεις.
Λοιπόν, μακριά από λαιμούς, αυτιά, κοιλιές. Κοιλιές. Και φυσικά από τα απόκρυφα. Ναι, και άμα τα ακούσεις. Εκεί εννοούσα εγώ πριν ότι δεν. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχετε την καλύτερη αντίδραση. Σωστό, εσύ τι, για πες κάτι άλλο έτσι, που έρχεται στο καλό σου το όνειρο, το βρώμικο. Η τριχοφία είναι ένα θέμα. Έχω εμπειρία τέτοια, φίλε. Ευτυχώς δεν έχω. Την είπα προχθές σε φίλο μου. Συζητούσαμε έτσι τέτοια θεματάκια. Είμαι στη Βεριά. Οπα. Έχεις πάει Βεριά? Όχι. Όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη Βεριά πηγαίνει, φίλε. Να, εγώ δεν είμαι Δυτική Θεσσαλονίκη. Κέντρο μου. Κατάλαβες τώρα. Με μούτρα δυτικά, αλλά. Ναι, όντως έχεις. Δυτικό φατσάκι. Ναι. Λοιπόν, και τώρα είμαι πόσο εγώ, 25 χρονών. Τώρα, ναι. Πρόπερση, δηλαδή. Ναι. Πρόπερση. 25 χρονών. Έχει, δουλεύει, ρε φίλε, σε ένα beach bar εκεί πέρα. Έχει 8 beach bar το ένα δίπλα στο άλλο. Σε ένα δουλεύει μια Βουλγάρα. Οπα. Η οποία είναι καλό κομμάτι. Γωνιακό. Ναι, γωνιακό μαγάζι. Και την πολιορκώ τώρα κάνα τριήμερο. Είμαι κάθε βράδυ εκεί πέρα, ποτάκι, μπύρα, ξέρω εγώ, στο μπαρ, μπλα μπλα μπλου μπλου, ξέρω εγώ. Πατήσαμε σόφια. Θα σου πω τώρα. Τέλος πάντων, τρίτη, τέταρτη μέρα, πάει καλά το πράγμα. Σχολάει αυτή, ξέρω εγώ, βολτούλα μαζί μετά, παραλία κάτω, ξαπλώστε ιστορία, ναι. Και μπήκε ο στρατός στο Βλακό, Βλακέγκρατ, πώς λέγεται. Και πάει να μπει ο στρατός, φίλε, και πέφτει πάνω σε πυκνή βλάστηση. Α, πυκνή καπνή. Πυκνή βλάστηση, φίλε. Ευτυχώς είχε πάει πρώτα τα πεζοπόρα τμήματα. Οι ανιχνευτές. Ναι, είχαν πάει πρώτα να κάνουν ναρκαλιευτές και πέσαν, σου λέω, σε πυκνή βλάστηση. Και αμέσως οι ασυρματιστές λένε, παιδιά, πίσω. Οπισθοχώρηση, πάμε από αλλού. Το Μπλαγκέογκραντ. Δεν κάτσατε για σκηνάκια? Όχι, ποια σκηνάκια. Εκεί ήθελε, ρε φίλε, να πέσει ένα πάλμ για να καθαρίσει το τοπίο. Ναι, και. Αποψήλωση. Και φύγαμε τρέχοντας. Δηλαδή, είπα δικαιολογία, α, συγγνώμη, κάτι έγινε με ένα φίλο με μια μηχανή και πρέπει να πάω. Ξέρω εγώ, και γεια σας. Και σου λέω τρεις μέρες πολιορκία, δηλαδή. Τζάμπα η κοπέλα. Τζάμπα εγώ τρεις μέρες εκεί. Ξεροστάλιαζα. Σου έχω το πώς ακούγονται τα ελληνικά στους τουρίστες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς ακούγονται τα ελληνικά? Δηλαδή, ακούμε εμείς μια γλώσσα κινέζικα, ας πούμε, και λέμε πω. Ακούγονται σαν. Σαν ισπανικά ακούγονται, νομίζω, τα ελληνικά στους τουρίστες. Πολλοί το έχουν απαντήσει αυτό. Ατάκα Άγγλου είναι ότι όποτε ακούω Έλληνες να μιλάνε. Ούτε, που το είδα. Μου φαίνεται, λέει, ότι πάντα τσακώνονται. Α, ναι. Καλά. Μπορεί και να ισχύει. Δηλαδή, μπορεί το συγκεκριμένο που άκουσε να ισχύει. Ειδικά στο εξωτερικό είναι αυτό το. Αμάρε, Γιώργο, τι τρέχεις μπροστά. Τι θα κάνω. Ναι, τους Επίσης, Έλληνας είπε ότι στην Ελβετία, όταν μας άκουγαν να μιλάμε, μας ρωτούσαν ποια είναι αυτή η υπέροχη γλώσσα, η τόσο μουσική. Ελβετίνα, μια ζωή, παιδί μου, γλίτσες. Επίσης, στην Ισπανία έβρισκαν τα ελληνικά πολύ μουσικά. Σαν ποταμάκι που ρέει. Κάτι ξέρουν, ναι, κάτι ξέρουν για τον Τρόμφλεχ. Στην Ιταλία το ίδιο. Με τρόμο όμως στο. Δυσκολεύονται οι Ιταλοί να πούν το θήτα. Οι Ιταλοί δεν έχουν θήτα. Δεν έχουνε. Θήτα. Ναι, αυτό. Οι Ιταλοί, λέει, μπερδεύονται πάρα πολύ να μιλήσουν ελληνικά γιατί έχει θήτα η ελληνική γλώσσα. Ενώ οι Ιταλοί ναι, δεν έχουν. Ναι, ναι. Μπορεί. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Και οι πιο πολλοί είπαν ότι τα ελληνικά μοιάζουν με τα ισπανικά. Ναι, υποψηφία... ναι. Είναι τα ελληνικά μοιάζουν με τα ισπανικά και άμα πας στην Ισπανία νομίζουν ότι μιλάμε πορτογαλικά. Νομίζω. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα των 7. Το θέμα που αφορά εδώ πέρα τον κόσμο. Γιατί τι ξενερώνει, τι και πώς. Γιατί βλέπω. Έχετε πολύ, πολύ τον ενδιαφέρον. Ναι. Εσένα λοιπόν, κάτι που σε ξενερώνει, είπες εκτός από την τριχοφία. Τριχοφία, απεριποίητα πόδια. Ναι. Ναι. Τι εννοείς απεριποίητα? Εντάξει, νύχια, δεν λέμε τώρα για πένθος στο νύχι, τέτοιο πράγμα. Ναι. Λέμε για λίγο απεριποίητο, ξέρω εγώ, νύχι, άβαφο επίσης. Τα θες βαμμένα πάντα. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Καλά, δεν μπορώ επίσης το ακραίο το να είναι βαμμένα τα νύχια των χεριών και των ποδιών να μην είναι. Δηλαδή. Το αντίθετο? Όχι, όχι. Πρέπει ούτε να είναι και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Οπωσδήποτε.
Κατάλαβα. Ωραία. Δηλαδή, μόνο άμα είσαι, ξέρω εγώ, μοντέλο ή. Αν είσαι μοντέλο, υπάρχει περίπτωση να μην τα έχει βαμμένα, ρε φίλε. Αν είσαι μοντέλο, νομίζω κάποια. Στο Next Model δεν είχαν βαμμένα νύχια, γιατί απαγορεύεται. Το ξέρεις ότι και στο χώρο εστίασης απαγορεύονται τα βαμμένα νύχια. Ναι, ναι. Και στις νοσοκόμες νομίζω κάτι. Ναι, νοσηλεύθερες και τέτοια. Ναι. Λέει ο Γιώργος από τη Γερμανία. Καλησπέρα. Καλημέρα, λέει. Sorry. Καλημέρα. Πιστεύω, λέει, ότι μόνο εμείς και οι Ισπανοί έχουμε θήτα. Mm. Ναι. Μάλιστα. Και οι Άγγλοι δεν έχουν. Γι' αυτό ίσως μας λένε ότι μοιάζουν κιόλας. Και εμάς. Ναι. Ωραία. Ναι. Το Θεμπάγιο θυμήθηκα τώρα. Θεμπάγιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Εγώ το Θουμπιθαρέτα. Αλμπαθέτε. Αλμπαθέτε. Ωραία. Πάμε στο. Τι κάνει ο Αντένα. Ναι, ο Αντένα είναι. Στηρίζουμε Αντένα. Μπιγιόνσε. Θα μπει όλον σε. Πάμε για διάλειμμα. Αυτό που κάθε φορά, κάθε πρωί, αυτή η επαφή που έχω με τον Πορτοσάλτε και το έβαλα και δίπλα-δίπλα. Ναι, ναι, έτσι, θέλεις να είστε δίπλα-δίπλα, ναι. Ξέρω. Άρη, γιατί γίνεται αυτό, Άρη. Να πω ότι να στείλω αρχικά τα χαιρετίσματα στο Γιώργο στη Γερμανία και στο Δημήτρη στη Γερμανία. Που το Δημήτρη κάποια στιγμή σίγουρα θα τον παντρέψουμε άμεσα με την κοπέλα του, δηλαδή, που είναι φανατική ακροατές μας. Έχουμε, λέει, μια που λέει έχουμε μοιραστεί τις λύπες για τα τροχαία την προηγούμενη φορά. Τώρα, λέει, να πω ότι βρήκαμε σπίτι, λέει, και σήμερα ξεκινήσαμε τις διαδικασίες μετακόμισης. Άντε, με κάνουμε δουλειές, λέει, και ακούμε Φρέντο Κωνσταντίνο. Μπράβο. Παπ, λέει, κανένα ρεπό να πάρει αυτή τη εβδομάδα. Πάρει αύριο. Κάτι ξέρει αυτό. Θα πάρει αύριο. Ναι, αύριο θα σα δείξω. Τσιμπλέ, εμεί δεν πήραμε ποτέ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Εμεί τα, τα κρατάμε τέτοια. Τα κρατάμε για την άδεια. Τα κολλήσουμε. Τι νομίζετε. Έτσι. Δεν μιλάω, δεν είπα. Δεν έχω πει τίποτα. Δεν γκρίνιαξα ποτέ. Έτσι. Χρήσαν θα ακού. Αυτό είναι. Εννοείται. Γι' αυτό τα λέω. Μπα και πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα να δώσω εγώ και στο φίλο τον Αντώνη που ακούει. Τον Καναγκή. Όχι, ναι, τέτοια ώρα. Α, θα μου πεις τέτοια ώρα γυρνάει. Ναι. Δύσκολο. Ακόμα χρειάζει, έτσι. Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο. Πλέον σφίξαν οι κόλλοι. Mm. Λίγο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη. Είπαμε, τι είχα, κάτι ήθελα να σου διαβάσω. Α, όχι, ετοίμασα κάτι ανεκδοτάκια. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούτε ζωντανά την εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί έτσι ένα ημίχρονο ακόμα, βαριά. Γραμμές ανοιχτές. Κάτσε να κάνουμε και cooling break. Ναι. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Έτσι, 2-31-0-287-888. Και FM. Νομίζω ότι είπα το άλλο. Το 50-90. Όχι, το ράδιο σαν όχι. Φαντάζεσαι να πάει. Δώσε του ώρα, Θεσσαλονίκη. Το έχω κάνει, το είπα. Ναι. Ανεβάσουμε λίγο την γραμματικότητα. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54222 με χρέωση 50 λεπτά συν ΦΠΑ, δηλαδή κοντά στα 62 λεπτάκια. Για να συμμετέχετε κι εσεί στην εκπομπή, ναι. Να μα πείτε κι εσεί κανένα ανεκδοτάκι, να μα πείτε τι σα ξενερώνει στο σεξ. Ναι, εσένα τι σε ξενερώνει. Προφανώ η τριχοποία που. Τριχοποία. Σιγά μην και τυχοποιία. Η τριχοποιία εννοείται. Είναι αυτό το μωρό μου, κοίτα τι έφτιαξα σήμερα. Ναι, και ίσως και οι μυρωδιές, δηλαδή του τύπου υδρότας. Ναι, αυτό. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Αμυδρά πολύ λίγο, αλλά εμένα με χάλασε αρκετά, ας πούμε. Ναι, αλλά για λίγο. Εννοείται. Αυτά τα δύο κυρίως. Τώρα δεν πάμε σε εμφανισιακά. Θέματα. Όχι, εμφανισιακά. Ναι, γιατί άμα έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Δεν μπορεί να είναι η καλύτερη παρτενέρ σου και να. Αυτά τα δύο θα με χαλούσαν. Ναι. Επίσης μπορεί να είναι καλύτερη παρτενέρ και να μην είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό μου έχει τύχει. Ναι. Αυτό μου έχει τύχει. Ναι. Να λες πω και να είναι. Αστερίας μου έχει τη λέξη εμένα. Να είναι αδιάφορο το μάτς εντελώς. Ναι. Ενώ περιμένεις ντέρμπι με φάσεις από εδώ από εκεί. Σφιχτό. Διαβάζεις τώρα μάτς. Για να παίξει στοίχημα, ρε παιδί μου. Και διαβάζεις προϊστορία. Και βλέπεις ηλεκτροπούτερ με την. Τι βλέπεις. Τι. Τι το ηλεκτροπούτερ. Ομάδα. Αλήθεια. Ναι, παλιά δεν υπάρχει τώρα. Ηλεκτροπούτερ εξαμάξ. Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός μα. Πότε παλιά. Αλήθεια. Ναι. Ηλεκτροπούτερ. Ουγγρική νομίζω ήταν κάτι. Στην κατοχή ήταν. Όχι, ήταν 80-85, 90 εκεί. Όπως υπήρχε και η Χόβεντ. Η Χόβεντ υπάρχει νομίζω ακόμα. Ναι. Φιλανδική. Νομίζω Ουγγρική είναι και αυτή. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν Χόβεντ ηλεκτροπούτερ. Χόβεντ υπάρχει. Και βλέπεις προϊστορία 3-1, 2-2, 4-2,
με άλλους. Ναι, 1-3. Όχι, προϊστορία μεταξύ τους τα μάτς αυτά. Προϊστορία, ηλεκτροπούτερ, εξαμάξ. Εσύ ποια είσαι, εξαμάξ ή... Και βλέπεις ότι όλα τα μάτς είναι over 4,5, ξέρω εγώ, 4-6, goal-goal. Ναι. Και λες, πω, βλέπεις και τις αποδόσεις, 1-52 το over, ναι. 2-40 το under. Ναι. Και λες, ρε φίλε, αυτό είναι οβεράκι. Εντάξει, δες εδώ προϊστορία, όλοι βάζουν από 2 γκολ ο καθένας τουλάχιστον. Και έρχεται 0-0. Κάτι τέτοιο είναι αυτό που βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα, ξέρω εγώ, και όταν πας να κάνεις σεξ είναι... Το απόλυτο τίποτα. Α, για σεξ μιλάμε. Ναι, αυτό. Το συνδυάζει απλώ με ποδόσφαιρο, αλλά συνδυάζονται με το ποδόσφαιρο. Άμα είναι το κανένα. Φαγητό και ποδόσφαιρο. Περίμενα να το κάνω κοψό. Άμα είναι κανένα πολύ. Το περιμένει πολύ οβεράκι. Ναι. Και μπαίνει και γκολ στο πεντάλεπτο. Ποντάρει. Ναι. Ποντάρει κανένα άλλο ψηλό πριν για να είσαι πιο φορμαρισμένο. Να το πάρει. Για ντόπα μιλάει. Όχι. Τι. Ρε παιδί μου, έχεις, ναι. Έχεις μια, πάρει μια pay safe. Ναι. Δεν ξεκάσει. Δεν έχω. Πες το, βρε, μη φοβάσαι. Όχι, δεν μπορείς να το. Μετέφερε το. Δεν μπορεί να το. Περίμενε, θα το πάλεψω. Λοιπόν, έχεις πάρει μια pay safe 10 ευρώ. Ναι. Ωραία. Και έρχεται ένα Juventus Milan, ξέρω εγώ. Ναι. Ας Juventus Milan έχουν κάνει και τελικό σούπα, οπότε δεν μας συμφέρει. Ναι. Έρχεται ένα Liverpool City. Ωραία. 0-4. Αλλά είναι βραδινό, δηλαδή είναι. Ωραία, μ' αρέσει. Είναι βραδινό, είναι 10 η ώρα. Ξέρεις, ξεκινάει το παιχνίδι 10 η ώρα. Ωραία. Δηλαδή θα το συναντήσεις, θα κάνεις ένα pre-game, ρε παιδί μου, με το Liverpool City κατά τις 9. Μπράβο. Και κατά τις 10 θα ξεκινήσει το match. Ναι. Εσύ το απόγευμα ή το πρωί. Αυτά τα 10 ευρώ που τα έχεις μέσα τα ποντάρεις, ξέρω εγώ, για να έχεις λιγότερα, για να μην πήρες στον πειρασμό. Κατάλαβα. Είσαι μπράβο. Μπράβο. Θα μπορούσα να σου πω πριν που κόμπλαρες, να σου πω ας το πάμε παρακάτω. Σε άφησα να ζοριστείς, να ακονίσεις το μυαλό σου για να βρεις όλο αυτό που είπες και τα κατάφερες. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1% του μυαλού του. Εσύ τώρα πήγες κοντά στο 1,2. Το τέντωσες λίγο έτσι, το μυαλό. Έτσι, το μυαλό. Ναι. Το κάνω αυτό. Ναι. Πιάνει αυτό. Πιάνει, ρε, εννοείται. Εννοείται πιάνει. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Απλά τυχαίνει να προσέχετε, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να μπορεί πιάσει να... πολύ και να μην να έχετε μετά να το μάτς. Ναι, μπορεί να μην έχετε να ποντάρετε ναι, μετά στο μάτς. Ναι, ναι, μπορεί να... Ή να αναβληθεί το μάτς ή να μην έχετε να ποντάρετε και ναι, είναι λίγο πίκρα. Πω, εντάξει. Το μεταφέραμε σούπερ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα είναι Τρίτη, ωραία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, Κώστα, είναι στους 22 βαθμούς. Ναι. Έτσι, χθες δεν τη γλιτώσαμε πάλι τη βροχή. Δεν θα τη γλιτώσουμε και σήμερα μια ψυχάλα, κάποια στιγμή μες την ημέρα. Μπορεί για 10 δευτερόλεπτα να βρέξει. Α. Μπορεί για μια ώρα, ξέρω εγώ. Πάντως θα ρίξει μια ψυχάλα κάποια στιγμή. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε μια αρκετά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας των 3 βαθμών περίπου. Με ανώτερη τους 29 και κατώτερη θα πάμε στους 18. Ναι. Και θα πάμε έτσι μέσα στην εβδομάδα χωρίς φαινόμενα, με αύξηση θερμοκρασίας πάλι την Κυριακή που θα φτάσουμε πάλι τους 34-35. Ναι. Επίσης, πες μου. Σκέφτηκα κι άλλο σκέφτηκα κάτι που όχι με ξενερώνει, αλλά βασικά με ξενερώνει. Θέλω, ρε παιδί μου, όταν θα παίξει Liverpool City, ναι, αλλά και γενικότερα και Ατρόμητος Λεβαδιά να παίξει. Να βλέπεις άλλα μάτς. Όχι. Όχι, καλό, αλλά όχι. Θέλω. Μας καταλαβαίνω. Ο Βασιλαντονόπουλος με τον Γκάλο. Ναι. Όχι μόνο να μιλάνε και να μιλάνε μεταξύ τους, αλλά και να βρίζονται, να υπάρχει ένα τέτοιο. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Τι σε φτιάχνει. Μπράβο. Δηλαδή, αφήνεις το πειθαρχικό κομμάτι μέχρι ένα σημείο. Το και λίγο σκληρό παιχνίδι. Μέχρι όσο θέλουν, σκληρό παιχνίδι το επιτρέπεις. Το επιτρέπω, ναι. Δηλαδή. Λίγο... Βρετανία, ρε παιδί μου. Ναι, να λίγο πέσει να πέφτει λίγο ξύλο που λένε, ρε παιδί μου. Ποδοσφαιρικό ξύλο να πέφτει. Ναι. Αλλά και αυτό που είπες, λεκτικά αφήνεις λίγο να ανάψουν λίγο τα αίματα. Αυτό σε αρέσει. Ναι. Έτσι. Ειδικά άλλους τους κομπλάρει. Που το είχε πει ο Παπαδόπουλος που έλεγε εσένα, λέει, άμα έρθεις κάτω. Ναι, 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 στην Τούμπα δεν είχε γίνει αυτό. Όχι, στην Τούμπα, στο.
Με στυλοφόρο, okay. Νομίζω, στυλοφόρο νομίζω. Και στην Τούμπα το είχε κάνει νομίζω ο Πασχαλάκης μετά από ένα μάτς, ναι, με κάποιον, ναι, ναι, στην Κερκίδα. Ναι. Και κατέβηκε άλλο και ανοίγει διάλογο. Ναι, 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 ναι. Επιτρέπεται ο διάλογο. Επιτρέπεται, επιβάλλεται, επιβάλλεται, ναι, και αφήνει και σου λέω λίγο σκληρότητα, ναι, στο διάλογο. Αντίθετα, άμα δω κανένα να είναι τύπου Πουγιόλ που το βρίζουν και κάνει, ναι, ξέρω και δεν μιλάει. Oh, μακριά. Ναι, μακριά, μακριά. Δεν θέλουμε τέτοιου. Σ' αρέσει να, η Κερκίδα να σιγοντάρει. Δηλαδή να σου λέει μπράβο. Όχι, συγγνώμη, όχι Κερκίδα. Ναι. Σ' αρέσει ο αντίπαλός σου. Να λέει πω, τι γκολ μας έβαλε. Αυτό δηλαδή, κάπου, κάποιος μπορεί να τους ενοχλήσει. Περίμενε, περίμενε. Προχτές στο Όφι ΠΑΟΚ, ναι, έχει κάνει την τρομερή ενέργεια ο Νέιρα. Ναι. Έχει αποκρούσει ο Πασχαλάκης, έχει κάνει την αποκρούση τη ζωή του. Τον οποίο μην το γράψετε με μου μπροστά, μην κάνετε αυτά τα λάθη τα ορθογραφικά, τον Νέιρα. Μου Νέιρα. Α, ναι, έχει. Λοιπόν, και έχει πάει και το έχει δώσει συγχαρητήρια μετά στον Πασχαλάκη. Ναι. Σ' αρέσει αυτό. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Ευγενής άμυλα. Ναι, μπράβο, κοίτα τι έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κοίτα τι έβαλε. Ναι. Αλήθεια, έχει τύχει το αντίθετο ο τερματοφύλακας να πάει να συγχαρεί έναν επιθετικό για την γκολάρα που του έβαλε. Νομίζω σίγουρα το έχουν κάνει στο Μέση αυτό. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα, ο τερματοφύλακας του Όφη δεν θα μπορούσε προχτές να πάει στον πιτσιρικά το, Μιστάκι, το Μιχαηλίδη και να του πει μπράβο. Μπορεί. Εγώ θα μπορεί το έκανα, ρε φίλε. Αν ήμουνα, θα μου πει ότι είναι και πιτσιρικά στο τερματοφύλακα του Όφη. Αλλά αν ήταν ένα μεγάλο τερματοφύλακα σε ηλικία, θα μπορούσε να το κάνει. Αν ήταν, γιατί είναι και μικρό ο άλλο που του το έβαλε. Το γκολ. Ναι, θα μπορούσα να πάει να το δώσει συγχαρητήρια. Ναι. Μια που είπαμε για Κερκίδα. Σ' αρέσει με Κερκίδα. Εννοείς, περίμενε, με Κερκίδα ή εννοείς να... Όχι. Εκεί που βγαίνω στον δρόμο να έχει ένα τόπι και να το κλωτσίσω, ξέρω εγώ, λίγο κάπου απόμερα. Το κλωτσίσεις κάπου απόμερα, κάτσε να το πιάσω αυτό. Ρε παιδί μου, σε καμιά έτσι. Όχι δημόσιο χώρο, δεν θέλω να πω την έκφραση. Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν παίζει μόνο στο γήπεδο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Επίσης, τα τουρνουά σ' αρέσουν. Αλλά αυτά που είναι την ίδια μέρα τα μάτς που παίζει, ξέρω, που είναι... το μεσημέρι. Όχι, εμένα μου αρέσουν τα τουρνουά. Που παίζει 40 λεπτά. Δηλαδή, είναι. Πάω Κάρης, Ηρακλής, Απόλλων Καλαμαριάς. Εντάξει, ναι, τέσσερις ομάδες, πάμε να κάνουμε τα μαυροσκούφια, ας πούμε, τα, ξέρω εγώ, τα, αυτό, τουρνουά Durex. Και μετά μπαίνουν όλοι μαζί και βγαίνουν φωτογραφία. Περίμενε, και αυτό, αλλά δηλαδή παίζεις, πάω Κάρης 40 λεπτά. Τσακ, ναι, βγαίνει ο Άρης. Μπαίνει ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, παίζει ΠΑΟΚ Καλαμαριά. Και ο Άρης βλέπει. Ο Άρης βλέπει μαζί με τον Ηρακλή. Ναι. Βγαίνει μετά ο ΠΑΟΚ που έπαιξε και με τον Άρη και με τον Απόλλων, ναι, Καλαμαριάς. Μπαίνει ο Ηρακλής και παίζει. Νομίζω στην Ελλάδα της κρίσης δύσκολα να γίνουν τέτοια τουρνουά. Ναι. Αλλά είναι ωραία. Επίσης, άλλες εποχές. Σ' αρέσει να παίζουν τέσσερις ομάδες σε ένα γήπεδο. Τέσσερις. Ναι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν έχω βρει ποτέ εισιτήριο για τέτοια. Αλήθεια. Δεν έχεις βρει εισιτήριο, έψαξες όμως ήθελες. Πάντα, ρε παιδί μου, είμαστε. Πώς το λένε, φίλοι του αθλήματος. Μάλιστα. Να δούμε τέτοιο. Όπως και τρία. Και τρία. Τρεις ομάδες. Ναι. Πώς λένε. Διοργανώνω τουρνουά. Ζητείτε τρίτη ομάδα για τέτοιο τουρνουά. Ναι. Ξέρεις από. Εκτός από. Πρέπει να αλλάξεις φωτογραφία προφίλ στο, ναι, Facebook. Εντάξει, εγώ. Ντροπή είναι. Αυτό που κάνεις είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Με τα κολπάκια με την μπάλα. Δήθεν, ναι, και ναι, είσαι, ναι, βιρτουόζος, ναι, της μπάλας. Αντάστα μούτρα. Αρτίστα. Εντάξει. Μια τέχνη έχουμε, να μην τη δείξουμε. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα. Πού το κολλήσεις αυτό τώρα. Ναι, 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 ναι. Κάτι σκέφτηκα και μου ήρθε αυτό. Σκέφτηκες το κοίτα μούτρα θέλει και τρνώ. Τι λέγαμε πριν. Ποιο λέγαμε, ρε, για την τρίτη ομάδα, είπαμε. Ναι, ναι. Πώς μου ήρθε όμως τώρα αυτό. Δεν θυμάμαι. Ναι! Από προπονήσεις ποδοσφαιρικές έχεις καμιά ιδέα. Ναι. Ας πούμε, υπάρχει μια προπόνηση που χωρίζει σε δύο ομάδες, παίζουν οι ομάδες και έξω από το γήπεδο, από τις γραμμές, υπάρχουν τα λεγόμενα στηρίγματα. Ναι. Σ' αρέσει να παίζεις με στηρίγματα.
Τώρα δεν θυμάμαι τι είναι τα στηρίγματα. Τα στηρίγματα είναι, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω από το γήπεδο, ενώ παίζεται κανονικά το ματς. Είναι οι άλλοι απ' έξω που είναι στηρίγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει την μπάλα, όποια ομάδα και να έχει, μπορεί να παίξει πάσα στον απ' έξω και να ξαναπαίξει. Τα στηρίγματα, αυτό που λένε. Όχι, δεν έχω, δεν μου έχει τύχει κάτι που να παραπέμπει. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσικούλα να σου πω κάτι. Περίμενε. Κάτι καλό βάλε. Ωραίος. Τίποτα δεν θα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ. Δεν θα μουν εδώ. Αν δεν σ' αγαπούσα τόσο, δεν θα προσπαθούσα τόσο. Δεν θα μένω εδώ. Δεν θα μουν εδώ. Μα είσαι εδώ. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω και να πω πως δεν υπάρχεις πια. Γονίδες, φίλε, τρέλα. Γονίδες. Δεν γονίδες. Το... Α, εσύ λες το κανονικό τραγούδι. Ναι, το αυθεντικό, ναι. Καλά, το αυθεντικό δεν είναι γονίδες, είναι άλλο. Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως λέμε αυτά τα ωραία. Και φαντάζομαι ένα κορδόνι, εγώ να τεντώνεται. Ένα τεντώνεται, φαντάζεσαι τι άλλο θα φανταζόσουν. Έχουμε λοιπόν τον Στέφανο τον Μάμαλη από το ΠΑΚ Ολυμπιάδα, έτσι, έναν από τους δύο φίλους μας που μας γυμνάζουν και μας κρατάνε σε αυτή την φόρμα. Να θυμίσουμε πριν του δώσουμε το λόγο ότι κληρώνουμε μια μηνιαία συνδρομή για να πάτε να γυμναστείτε. Θα κάνουμε την κλήρωση. Γιατί δεν με ακούω, τώρα με ακούω. Θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή στις 8 παρα 10. Έτσι, να δώσουμε μια μηνιαία συνδρομή να πάτε να γυμναστείτε. Είναι όμως εποχή που δίνουν τα παιδιά πανελλαδικές ή δώσαν και είναι τώρα στην περίοδο που δίνουν αθλήματα και θα μας πει έτσι πέντε πραγματάκια ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλους σας. Από το Καφτατζόγλιο στάδιο. Live από το Καφτατζόγλιο στάδιο, λοιπόν, έτσι. Εντελώς, ναι. Έτσι. Και εγώ ήμουν πριν έρθω στην εκπομπή, πήγα, έκανα, έτρεξα λίγο εκεί πέρα και μετά ήρθα. Πόσο? Πόσο με τη μηχανή έτρεξα. Ναι. Ένα λεπτό πέρασε. Με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Πριν πούμε για τις πανελλαδικές και για τα αγωνίσματα, άμα έχεις να μας κάνεις ένα σχολιάκι για το θέμα που συζητούσαμε εδώ και αρκετή ώρα με τον συνάδελφο και πολύ καλό επαγγελματία εδώ απέναντί μου, για το τι πράγματα σε χαλάνε στο σεξ και το τι σ' αρέσει. Τι με χαλά και τι μ' αρέσει. Ναι, ας πούμε... Και πρέπει να το κάνω και live, μάλιστα. Ναι. Ότι με χαλά είναι να μην κάνουμε, ξέρεις. Ξεκινάμε από αυτό, ναι, είναι η βάση όντως αυτό. Λοιπόν, για πες... Πέχαμε και πέρα. Ναι. Λοιπόν... Τι γίνεται, Στέφανε, πώς... Καλημέρα, βρίσκω. Είμαστε στο Καφτατζόγλιο, όπου είναι η δεύτερη εβδομάδα... όπου τα παιδιά δίνουν την πρακτική δοκιμασία, τα αγωνίσματα δηλαδή για ΤΕΦΑ, σε ΦΑ πλέον. Πώς? Σε ΦΑ, από τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, αναβαθμίστηκε σε σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Α, σε ΦΑ λέμε πλέον δηλαδή, μάλιστα. Ναι, λέμε πλέον σε ΦΑ, θα το συνηθίσουμε. Ναι. Βέβαια στο πανεπιστήμιο ακόμη δεν άλλαξαν τα μπέλα, ακόμη μετά αυτό έχουν. Εντάξει, περίμενε, καμιά 30 χρόνια, να μην βιάζει. Εντάξει, υπομονή. Τι έχουμε δώσει μέχρι τώρα? Τι αθλήματα? Τα αγωνίσματα που δίνουν τα παιδιά είναι σφαίρα μήκος 400 είτε κολύμβης 50 μέτρα για τα αγόρια και σφαίρα μήκος 200 είτε 50 μέτρα κολύμβης για τα κορίτσια. Μάλιστα. Το κάθε παιδί επιλέγει 3 από τα 4 αγωνίσματα και εφόσον έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία είναι ένα τεράστιο κέρδος στη βαθμολογία του. Γιατί αυτή τη βαθμολογία των αγωνισμάτων βγαίνει ένας μέσος όρος με άριστο 20, προσθέτεται στο γραπτό. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κάτι που σου δίνεται και εφόσον το εκμεταλλευτείς, περνάς πολύ πιο εύκολα. Σωστά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι βαθμοί με επιδόσεις ή αλλάζουν κάθε χρόνο αυτά? Ναι. Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένοι. Είναι στάνταρ. Συγκεκριμένοι. Ναι, απλά τα τελευταία χρόνια μειώθηκε πριν από 4 χρόνια, όπως θυμάμαι, έγινε μάλλον λίγο πιο εύκολη βαθμολογία στα 400 και στα 200 μέτρα αντίστοιχα. Α. Μάλιστα. Γιατί ήταν αρκετά δύσκολο. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είχες βγει πρώτος κάποια στιγμή
Στα αγωνίσματα. Κοντά έπεσες. Όχι εγώ, το καμάρι μου, η κόρη μου. Α, η κόρη σου. Η κόρη μου πέρασε την προηγούμενη σεζόν. Ναι. Πρώτη στη Θεσσαλονίκη συνολικά. Και δεύτερη ή τρίτη σε όλη την Ελλάδα συνολικά μαζί με τα γραπτά. Μάλιστα. Δηλαδή και η βαθμολογία από τα γραπτά και σε συνδυασμό με το... Με τα αθλήματα. Με τα αγωνίσματα έφτασε 20.624 μόρια. Ω, κατάλαβα. Που σημαίνει... Φαντάζομαι την έκανες προπόνηση 26 ώρες την ημέρα. Έκανε προπόνηση, έκανε την υπερβολή. Ναι. Με την έννοια 6 φορές την εβδομάδα. Εντάξει. Όχι με την κακή υπερβολή. Απλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε. Επειδή συνήθως ακούω από τους γονείς και από τα παιδιά δεν προλαβαίνουμε και ξέρεις οι γονείς, λένε πληθυντικό ότι προλαβαίνουμε. Ας το παιδί σου πει αν προλαβαίνει ή όχι. Ναι. Δεν λέω ότι κάθε μαθητή θα έπρεπε να κάνει 6 φορές. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι δύσκολο. Σίγουρα, πάρα σίγουρα. Πολύ. Αλλά είναι όλα εφικτά. Όλα μπορούν να γίνουν. Αρκεί να θέλει. Αρκεί να θέλει. Μια... Και τα αποτελέσματα φυσικά σε δικαιώνουν. Μια ερώτηση που ακούω συνέχεια όμως όταν μιλάω με παιδιά ή με γονείς παιδιών που τα παιδιά τους θέλουν να περάσουν σεφά πλέον. Είναι το πότε πρέπει να αρχίσουν να ασχολούνται με τα αγωνίσματα και με την προπόνηση για αυτά τα αγωνίσματα. Δηλαδή, μου έχει τύχει περίπτωση και το έχουμε συζητήσει κιόλας και μαζί. Ένα μήνα πριν τα αγωνίσματα, θα κάνω λέει 10 προπονήσεις για να πάω καλά στα αγωνίσματα. Ναι. Ναι, είναι σαν να μου λες ένα μήνα πριν τις πανελλαδικές μαθηματικά. Θα κάτσω να διαβάσω. Θα πάω να λύσεις 5 και 5 και 1 και 1 πόσο κάνει και 10 επί 10 ξέρω εγώ για να πάω να λύσεις εξίσωση. Δευτέρω, ναι. Καλά τα λέω, πώς λένε, ναι. Μια μέση λοιπόν λύση. Ή μια Ρονάλντο. Ένας χρόνος. Ένας χρόνος. Το ιδανικό είναι 2 χρόνια. Ναι. Το τέλειο. Το τέλειο. Από εκεί και πέρα ένας χρόνος είναι αυτός ο χρόνος που χρειάζεται για να κάνεις, να πεις την αθλητική διαδικασία. Γιατί ακόμη, το έχω πει πολλές φορές, ένας ποδοσφαιριστής, ένας από ομαδικό άθλημα αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στο να βρει τον εαυτό του μόνος του, στο ατομικό. Εγώ έχω καλά, ζήσει... Καλά, καλά στην μπάλα παράδειγμα. Ναι. Κρύβεσαι πίσω από τον άλλον, κλωτσάς την μπάλα μακριά. Μου λουφάρεις και μια-δυο φάσεις. Έτσι. Μπράβο, παίρνεις τα ανάσες σου. Αν ποιο θα λουφάρεις. Ναι. Έχω ζήσει με σένα, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν στο Καφτατζόγλου ή αν ήταν στο προπονητήριο, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιάδα. Έχω ζήσει αθλητή, ποδοσφαιριστή, να κάνει προπόνηση για τα αγωνίσματα, ποδοσφαιριστής τώρα έτσι, και να δυσκολεύεται μάλλον και να εντυπωσιάζεται που του έδειξες πώς να ξεκινάει να τρέχει. Το πώς να κάνει την εκκίνηση, ποιο πόδι να βάλει μπροστά, το δυνατό ή το αδύνατο. Πώς να ξεκινήσει το πίσω πόδι πρώτα νομίζω, το πίσω δεν ξεκινάει. Ναι, ναι. Έχεις μπροστά το δυνατό σου αυτό. Και σπρώχνεις πιο πολύ με το δυνατό. Δηλαδή όταν του το είπε ο Στέφανος σε ποδοσφαιριστή αυτό, ο ποδοσφαιριστή τον είδα, εντυπωσιάστηκε που ένιωσε ότι ξεκινάει όντως πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως ξεκινούσε. Και είναι κρίσιμο το τώρα στα... Το και στο ποδόσφαιρο. Φυσικά, φυσικά. Και είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα δευτερόλεπτα, τα δέκατα του δευτερολέπτου, το πώς θα ξεκινήσεις για να κάνεις καλό χρόνο. Και με έκανε εντύπωση γιατί ακόμα και αυτές οι λεπτομέρειες λοιπόν μπορούν να σου δώσουν βαθμούς, να περάσεις σε σχολή δηλαδή από αυτό, από αυτό μόνο. Πολύ καλό αυτό που είπες, γιατί σκέψου ότι στα 400 μέτρα ή στα 200 ένα μισό δευτερόλεπτο αλλάζει βαθμός. Ναι. Φαντάζομαι να κάνεις μια καλύτερη κίνηση και να κερδίσεις ένα δέκατο αυτό. Και να αλλάξει ο βαθμός. Έχεις πάρει 70 μόρια παραπάνω. Με λίγα λόγια περνάς, ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη Κομωτινή. Ναι, ναι. Ή στη σφαίρα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να δυναμώσεις ένα παιδί τόσο πολύ για να πετάξεις τη σφαίρα πιο μακριά. Αλλά σίγουρα θα του δείξεις τον τρόπο, την τεχνική, πώς θα κάνει την περιστροφή, πώς θα πατήσει. Αυτό θα του δείξεις, νομίζω. Άρα είναι θέμα τεχνικής. Πρώτα. Αυτό που λέμε ο καθένας στο είδος του, ναι. Εγώ παράδειγμα μπορεί να είμαι πάρα πολύ γρήγορος, απίστευτα γρήγορος. Ναι. Αν, που είμαι έτσι, δεν το ξεχνάμε. Και εγώ. Αν τρέχω στον ευνηδιασμό και μου πετάς την μπάλα μακρινή παλιά και εγώ βαράω... Στα περιστέρια. Στα μπέλια. Ναι. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνω. Έτσι ναι. Και εδώ. Δεν πάνε, γιατί πολλές φορές νομίζουν ειδικά τα παιδιά που δεν... Και οι γονείς φυσικά, ότι κέρδισα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ή στο συγκοπηλασία. Μπράβο. Να μην λέμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Ο μέσος όρος λοιπόν ενός παιδιού είτε είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Άκου το αυτό, ακούστε αθλήμα, το αυτό. Ναι. Με άριστα το 20 στα αγωνίσματα, υπάρχει κλίμακα από το 0 μέχρι το 20. Ωραία. Το 20, ναι. Ο μέσος όρος των παιδιών, αν πάνε να δώσουν εξετάσεις σε φά χωρίς προπόνηση στίβου, παίρνουν 0-4. 0-4. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, ξαναλέω,
Δεν πάνε και ο άλλος λέει, παίζω β' εθνική, είμαι 18 χρονών και παίζω β' εθνική, είμαι αθλητής, σιγάλη, θα πάω λέει και θα... Ναι, θα πάρω 400-0. Ναι, θα μείνει εκεί. Μπράβο. Μήκος που είναι πιο φυσική κίνηση θα πάρει κάπως καλό βαθμό και σφαίρα που θα δεις κάτι στρόγγυλο θα πεις μα τι είναι αυτό. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνήθως τι αθλήματα επιλέγουν τα παιδιά, γιατί νομίζω έχουν είναι κάποια βασικά και διαλέγουν κολύμβηση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι πάντα σαν προπονητής. Εγώ προσπαθώ να βρω ποιο ταιριάζει. Τι ταιριάζει. Συνήθως τα κορίτσια δεν κάνουν την κολύμβηση. Συνήθως. Ναι. Και τα αγόρια εξαρτάται. Να το πω λίγο τώρα έτσι και υποκειμενικά όμως. Ναι. Τα δικά μου παιδιά επιλέγουν 400 μέτρα, που όλοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να πω κάτι, 400 μέτρα είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα του αθλητισμού, όχι του στίβου. Αλήθεια. Του αθλητισμού γενικότερα δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο. Γιατί? Ναι, γιατί πρέπει να είσαι τόσο γρήγορος όσο δεν φαντάζεσαι και πρέπει να έχεις αντοχή. Άμπραμ. Είναι συνδυασμός λοιπόν. Και τη διαχείριση. Είναι συνδυασμός, ναι. Όμως, συνήθως τα αγόρια, πολλά από τα αγόρια, μάλλον επιλέγουν την κολύμβηση που είναι πιο εύκολη, η βαθμολογία της. Ναι. Όχι, η κολύμβηση είναι εύκολη, η βαθμολογία είναι πιο εύκολη. Ναι. Και μετά είτε σφαίρα είτε 400 αφήνουν, ένα από τα δύο. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι, ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές και τσάκι παιδί και στα Facebook και σε όλα, για τους personal trainer της μιας εβδομάδας κτλ. Ναι. Σας παρακαλώ γονείς και παιδιά όλοι, όταν πάτε να βρείτε και ειδικά για το μέλλον σας, για το πανεπιστήμιο. Αυτό θα έλεγα. Να πείτε ένα προπονητή. Δεν να μην κάνετε... πάτε στον γυμναστή τη γειτονιά ή στον γυμναστή που κάνει τα εκβοτό. Συντύχει τα αθλήματα, εντάξει. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να διδάξω το εκβοτό. Είναι σαν να θέλει το παιδί σου να δώσει μαθηματικά που είπαμε πριν και να πα στον τρίτο όροφο τη παλικιατικία που ξέρει ότι είναι ένα φοιτητή, ρε παιδί μου, πολύ καλό μαθητή και να του πει θα κάνει το γιο μου ιδιαίτερα. Του φυσικού όμω. Ναι. Και καθηγητή του φυσικού όμω. Δεν έχει σχέση με το αντικείμενο άριστη, η ειδικότητα που λέμε. Ακόμη έτσι. Και ξαναλέω, φυσικός να είναι, δεν μπορεί να δείξει για παναλαβήκια όσο φυσικός όσο καλά μαθηματικά. Έτσι, σωστό. Έτσι, αντίστοιχα λοιπόν, ο οποιοσδήποτε προπονητής, ρωτήστε άδεια ειδικότητας στίβου. Τώρα μια και μιλάμε για το αντικείμενο αυτό. Άντε ξεσκείς στο επαγγέλμα του στίβου και ειδικότητα. Ξεκάθαρα. Το βλέπω αυτές τις μέρες που έρχονται μπαμπάδες με τα παιδάκια τους τελευταία μέρα και θα κάνουν προπόνηση. Τα γνωστά. Ναι. Να βλέπω να πηδάνε ανάποδα με το ύψος, να φεύγουν με το μπροστά και με το κεφάλι. Δηλαδή πράγματα. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Μπορείς να κάνεις κάτι, βέβαια. Όσον αφορά τα μέτρα τώρα με τον κορονοϊό, τι έχει αλλάξει φέτος ως προς τα αγωνίσματα ή ως προς την προπόνηση? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν αυτό έχει αλλάξει κάτι. Άλλαξε είναι ότι αυτό που άλλαξε ήταν τι. Ότι χάσαμε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Ναι, όντως. Χάσαμε ένα χρονικό διάστημα αλφα που ήμασταν σε πολύ δυνατή φάση της προπόνησης. Καλύφθηκε αυτά, κάπως. Οι δικοί μου αθλητές ξεπεράσαν. Είμαι εντυπωσιασμένος από τα παιδιά. Ναι. Ξεπεράσαν. Ήταν και καλύτερα από ό,τι ήμασταν τότε. Μήπως τους έκανε καλό. Πολλά δεκαεννιάρια. Μήπως τους έκανε και καλό η ξεκούραση, ας πούμε, ή η αποφόρτιση αυτή γενικά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, ίσως η όρεξη να ξαναμπούνε. Α, ναι. Η όρεξη να μπουν να κάνω. Ναι. Γιατί με πιέζαν και τα παιδιά πότε ξεκινάμε, τι κάνουμε, με την καλή έννοια με πιέζαν. Ναι. Και ταυτόχρονα εγώ τους έλεγα κάντε αυτά στο σπίτι ή έξω όταν βγαίνετε εκείνες τις μέρες, εκείνες εποχές. Και όταν μπήκαμε ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πάλι από την αρχή. Αλλά όταν έχεις τη βάση αυτό που λέμε, αν έχεις κάνει ένα χρόνο πριν προπόνηση και γνωρίζεις τα βασικά, έχεις μπορείς πιο εύκολα να βελτιώσεις όλο το θέμα. Το πρόγραμμα τι έχει τώρα αυτή την εβδομάδα, πούμε, τι αθλήματα, τι αγωνίσματα δίνουμε? Όχι, όλα τα δίνουν. Τα παιδιά επιλέγουν δύο αγωνίσματα τη μία μέρα και το τρίτο αγώνισμα την επόμενη μέρα. Έτσι πάει. Α, όχι όλη την ίδια μέρα. Από χθες μάλλον ξεκίνησαν και στρατιωτικές σχολές, αστυνομία και όλες αυτές οι σχολές που απαιτούν άλλη αθλητική δοκιμασία. Και πότε τελειώνει όλο αυτό το πανηγύρι, Στέφανε? Την Παρασκευή τα παιδιά των ΤΕΦΑ, σε ΦΑ πλέον. Τώρα αυτή την Παρασκευή, ναι. Ναι, μεθαύριο. Ναι. Ενώ για στρατιωτικές σχολές και για όλες τις άλλες σχολές που απαιτεί ξαναλέω αθλητική δοκιμασία τελειώνει στις 20 Φεύγα Ιουλίου. Έχουμε ακόμα. Πολύ πράγμα, ρε. Έχουμε ακόμα. Κατάλαβα. Ωραία. Ωραία, Στέφανε. Ένα ευχαριστώ. Χαμός γίνεται εδώ πέρα από κόσμο. Έχει τέτοια ώρα πολύ κόσμο δηλαδή. Στο Καφτατζόγλου. Θέλουν να προλάβουν τη δροσιά και το τέτοιο. Ναι. Εντάξει, ο καιρός βοηθάει κάπως. Για δροσιά. Ποιος είπε για δροσιά? Καλά, όχι εδώ. 12 η ώρα το μεσημέρι και 12.30. Ναι, απλώς όταν έρχονται κάποιοι 7-7.30 ώρα έχει δροσιά τέτοια ώρα για προπόνηση. Μετά λίγο δυσκολεύει. Απλά λέω η εξέταση
επειδή χρονικά έχει διάφορα που πρέπει να συμβούν, ναι, μπορεί να δώσουν και το 10 και 12 το μεσημέρι. Ναι. Σου έχει τύχει, τελευταία ερώτηση, σου έχει τύχει αθλητή σου να είναι σούπερ στην προπόνηση, να έχει κάνει καλούς χρόνους, καλές ρήψεις κτλ. Και στην εξέταση να πάθει blackout? Ναι. Σου έχει τύχει. Ναι. Και το αντίθετο, φαντάζομαι. Να έχει κάνει. Και το αντίθετο. Ναι. Αφού φέτος θα βγάλω και τον αθλητή της χρονιάς με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όπως και κάθε χρόνο. Σόπα. Μπράβο. Με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 1. Ναι. Και πέρυσι πάλι είχα το πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί αν δεν. Πώς λένε, πενέψει το σπίτι σου, πέσει πλακώσει. Ναι. Αλλά και με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Ναι, και αυτό σημαντικό. Εντάξει. Με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Του κάνει όταν έρχεται ένα παιδί, ένα γονιό και σου λέει: θέλω να κάνω προετοιμασία αγωνισμάτων για σεφά. Του κάνει μέτρηση την πρώτη μέρα. Πάνω πρώτα στα. Συνέντευξη. Ναι, πρώτα συνέντευξη. Πρώτα συνέντευξη. Με τα πάντα. Ιατρικά, ναι, μέρες, ώρες που βολεύουν, φροντιστήρια, διαβάσματα κτλ. Ναι. Παίρνω συνέντευξη από το γονιό. Για να δω πώς λειτουργεί ο γονιός. Μάλιστα. Γιατί προσπαθούμε να δουλέψουμε σε όλο το κομμάτι. Αυτό είναι καθαρά επιστημονική προσέγγιση που μου λες και εντυπωσιάζομαι. Δηλαδή, μπράβο. Ωραία. Να είσαι καλά. Ωραία. Όχι πολλές φορές, περισσότερες φορές ο γονιός είναι πιο αγχωμένος. Ναι, και καμιά φορά μεταφέρει και το άγχος στο παιδί. Που ήδη είναι αγχωμένο. Αυτό κάνει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, άλλο ήθελα να πω, ναι, ως προς τα αγωνίσματα. Ναι, κάνεις, ναι, κάνεις μια καταγραφή το πώς σου ήρθε και πώς θα πάει στο τέλος. Το κατόφλι. Ναι, πώς έρχεται κάποιος. Και ενδιάμεσα. Το κατόφλι που λέμε, δηλαδή. Ναι. Μέσα στη χρονιά κάνω αυτό που λένε και στα σχολεία που το λέγαμε, αν θυμάστε. Τουλάχιστον αν έρθει κάποιος από την αρχή, τρία τεστ και ναι, τρία διαγωνίσματα. Πω, δηλαδή πω, τα τεστ έχω εγώ δημιουργήσει πριν πολλά χρόνια μια κλίμακα αντίστοιχης βαθμολογίας με υποαγωνίσματα, να το πω. Δηλαδή 30 μέτρα, 60 μέτρα και 300 μέτρα για τα 400 σαν μπράβο, τεστ. Μπράβο. Μήκος με μισή φορά και με μικρή φορά. Ενώ το διαγώνισμα μήκος είναι καθαρά πάνω στα. Κανονικός αγώνας με κριτές. Μπράβο. Κανονικός αγώνας με κριτές, προς ομοίωση. Μπράβο. Τέλεια. Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Να προσφέρουμε ό,τι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε έτσι προς το τέλος του μήνα να μας πεις και για τις στρατιωτικές σχολές τι έγινε και αν είχαμε κανένα νέο. Ευχαριστούμε και το ΠΑΚ Ολυμπιάδα που μας προσφέρει και τη μηνιαία συνδρομή που θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Πεστόν 78. Να είστε καλά. Στέφανος Μάμαλης, Κώστας Μαυράκης, κορυφή και εγγύηση. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πολλοί κόσμος πάντως στρέφεται σε αυτές τις σχολές. Ναι. Δηλαδή το θεωρούν και μια. Και στρατιωτικές σχολές και αστυνομία και ΤΕΦΑ, ΣΕΦΑ πλέον. Πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό και έχουν ανεβεί και οι βάσεις τώρα τελευταία. Και έχει σχεδόν γίνει σαν ιατρική. Ναι, ναι, έχει και. Νομίζω και τα γραπτά είναι ψηλά. Νομίζω, ναι, και οι οικονομικές σχολές είναι λίγο πιο κάτω από τα ΣΕΦΑ πλέον. Καλά, ναι, έχουν πέσει και οι φιλολογικές αυτό, πέσει πάρα αυτό, πολύ. Αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ όλα αυτά. Λοιπόν. Δηλαδή έχουμε Στέφανο Μάμαλη στη γραμμή και στέλνει ο συνεργάτης του το μήνυμα, ο Κώστας Μαυράκης, και λέει: κλείσε τον αστείο. Καλημέρα, Κώστα Μαυράκη. Πώς δεν έκανε παρέμβαση, άντε κλείσε τον. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω και καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει από τα Μουδανιά. Τα νέα. Από τα νέα Μουδανιά, ναι. Από ένα μπουγατσατζίδικο των νέων Μουδανιών. Όχι, δουλεύει. Εκεί. Α, δουλεύει. Ναι. Μισή κοιμά, μισή τυρί. Αυτοί που δουλεύουν στα μπουγατσατζίδικα τρώνε κάθε μέρα μπουγάτσα. Κάθε μέρα νομίζω πλέον όχι. Στην αρχή, όπως ναι, και στα γυράδικα μου δουλεύει. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε σε ανέκδοτα. Πάμε ζώδια πρώτα. Θα προλάβουμε να πούμε και ζώδια. Ναι, ρε. Τρία, ξέρω. Μπάμπα. Εγώ με ενδιαφέρει γιατί μου βγαίνουν, ρε φίλε, αυτά που λες. Αλήθεια. Σου βγαίνουν. Ναι. Έχεις μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, άντε, αφού να σου βγαίνουν, να πούμε. Είσαι η Άση Μπίλιου των Ερτζιανών. Άση Μπίλιου είναι. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε Μπίλιου. Άση Μπίλιου, σήμερα, Άση Μπίλιου. Αυτή η χθήνη ιδανική μέρα για να δοκιμάσεις πράγματα που δεν φανταζόσουν ποτέ. Θα δοκίσω το αεροπλάνο εγώ. Α, ναι. Ναι. Ιδίως γιατί έχεις φοβία, άγχος ή δισταγμό μέχρι τώρα. Ναι. Συχνά θα νιώσεις την ανάγκη να είσαι περισσότερο απομακρυσμένος από την κοινωνική ζωή και από τους άλλους. Αλλά αυτό θα λειτουργήσει επικοδημητικά, αφού έτσι θα καταφέρεις να ξεπεράσεις όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Ωραία. Στην ερωτική σου ζωή, ναι, χαμός, πιθανόν να νιώσεις ότι σου είναι δύσκολο να εκφράσεις με λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Καλά, κυρίως γιατί τελευταία είσαι μπερδεμένος και ανασφαλής. Και ανασφαλής. Ανασφαλής. Ανασφαλής με ρήμα, με ψιλον γιώτα.
Δηλαδή είσαι ανασφαλής. Ε? Ανασφαλής λέει όσον αφορά τα συναισθηματικά σου και τα κοινωνικά σου. Ναι. Μάλιστα. Αντίθετα, θα διαπιστώσεις πως είσαι απόλυτα διαισθητικός και διορατικός, με αποτέλεσμα να μπορείς να κατανοήσεις, να καταλάβεις και να εκμεύσεις αποτελεσματικά τις συναισθηματικές σκέψεις των άλλων. Καλά, σήμερα αυτός που πρέπει να είναι καινούργιος που γράφει. Ναι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί λέξεις, εκφράσεις, φράστα να πάρει. Δηλαδή, πρέπει να έχει ρεπό ο κανονικός που τα γράφει και ήρθε ο άλλος. Είχε όνειρο αυτός να γράφει, ξέρω εγώ, στο Έθνος και σου λέει τώρα με πήραν εδώ στον οροσκόπος.gr, ας γράψω. Σήμερα λέει στα επαγγελματικά σου είσαι απόλυτα ικανοποιημένος με τις εξελίξεις αλλά και πιθανές αλλαγές που θα βιώσει τον επαγγελματικό και οικονομικό σου τομέα. Ωραία. Αυτά. Γεια σας. Πάμε και στον Σκορπιό. Ναι. Σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, θα παρατηρήσεις ότι και θα διαπιστώσεις πως γίνεσαι σαφώς πιο δεκτικός και παθητικός σε κάποιες εξελίξεις και καταστάσεις που έρχονται τώρα. Χαίρε, Θοδωρή. Η προσοχή σου είναι στραμμένη στο παρελθόν σου, στις οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις σου και στο σπίτι σου. Δεν θα είσαι τόσο κοινωνικός όσο συνήθως και πιθανόν μάλιστα να νιώσεις την ανάγκη να αράξεις και να μην βγεις εκτός σπιτιού, αφού σε ευχαριστεί ιδιαίτερα να μείνεις μόνος και να έρχεσαι σε επαφή με τους δικούς ανθρώπους. Αισθηματικές προβλέψεις. Αν είσαι. Πού είναι το ελεύθερο το παιδί? Αν είσαι ελεύθερος. Κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν σε μια ερωτική ιστορία που ανήκει στο παρελθόν και σήμερα είναι η μέρα που θα αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε πανδασύνδεση ή όχι. Έχουμε κάνει τέτοιο θέμα. Πάντα έχουμε. Θα έκανες ποτέ πανδασύνδεση? Όχι. Λαφέρι μας. Έτσι. Για κανένα λόγο. Ενώ το σεξ με πρώην είναι πολύ καλό. Ναι. Πάντα. Ναι, αλλά. Τι? Μπλέκεις μετά. Όχι, ρε. Το υπάρχει. Στο χέρι σου είναι να μπλέξει, όχι. Μάλλον όχι στο χέρι σου. Στο χέρι σου θα είναι άμα δεν πας να κάνεις σεξ με την πρώην σου. Το επάγγελμα αποδεικνύει καλύτερη διέξοδος για την ενεργητικότητά σου και η επιτυχία είναι σίγουρη. Ακένεργο. Μόνο. Οι οικονομικές σου δραστηριότητες σήμερα αφορούν αποκλειστικά για την οικογένεια. Να πάμε να πούμε τα ανοίγματα που τα έχω εδώ πέρα και τα κοιτάω τόση ώρα. Με έχετε βγάλει το όνομα τώρα, εντωμεταξύ. Τι, εμείς το βγάλαμε. Να βγουν οι ξαδέρφες να. Αυτοβαφτίστηκες. Και τα ξαδέρφια. Ξαδέρφια, ούτε. Λοιπόν, άντε ρίχτω πρώτα, αφού σε βλέπω ότι ξύνει το. Λοιπόν. Η Μαρία τα έχει με τον Παύλο. Και μια χωρίζουν, μια τα ξαναβρίσκουν, μια χωρίζουν, μια τα ξαναβρίσκουν. Είναι Παύλος κύκλος. Καλό! Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Αιγύπτιος θεός, τραγουδιστής, που έχει και πρόβλημα στα πόδια. Κότσιρα. Δεν το πιασα. Είναι Αιγύπτιος θεός Ρα, ναι. Κότσι, ναι. Και κότσιρα. Και τραγουδιστής. Με το πρόβλημα στα πόδια. Κότσι. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό. Έχεις κανένα εσύ? Έχω. Ωραία, για πες, να το πάμε να αλλάξει. Κάποτε ήταν ένας που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα και ένας άλλος που έτρεχε με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Στο τέλος βρέθηκαν και οι δυο στο νοσοκομείο. Ρωτάει αυτός που έτρεχε με 40 σε εκείνον που έτρεχε με 200. Πώς κατέληξες εδώ? Έτρεχα, λέει, πολύ γρήγορα, λέει, και τράκαρα. Εσύ? Επειδή έτρεχες, λέει, τόσο γρήγορα, νόμιζα ότι ήμουν σταματημένος και κατέβηκα. Ωραίο. Περιοδικό μόδας για καπνιστές. Μαντάμ Τσιγάρο. Τι είπε η Πινελόπη στον Οδυσσέα? Τι? Και μην τολμήσεις να έρθεις αν δεν μου βρεις την ενυδατική κρέμα που σου είπα. Ένα πρωινό τρένο πάντα επιταχύνει με μέλι. Τι ζυγίζει 4 τόνους και σιγά σιγά από γκρι γίνεται κόκκινο? Τι? Ένας ελέφαντας που κρατάει την αναπνοή του. Ήταν ένα πτηνό το οποίο ζούσε στην επταετία, στη Χούντα. Ναι. Και αυτό το πτηνό δεν το ένοιαζε, δεν το ένοιαζε η επανάσταση, δεν το ένοιαζε, ξέρω εγώ, το να ελευθερωθεί ο κόσμος και αυτά. Ναι. Το ένοιαζε μόνο να έχει καλοκτενισμένο μαλλί. Ναι. Και κυκλοφορούσε συνέχεια με χτένα το χέλι εδώ. Άψογο. Άντε ρε, πρωί πρωί λέει και οι δύο έλεος. Ναι. Τι βρίσκεται πιο πάνω από τον Πίτερ Παν? Ο Πίτερ Παραπάν.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει μια πολιτεία που βγάζουν το όριό τους έξω και το μετράνε. Το Μεζούρι. αλλά κάποιοι την έχουν Αλαμπάμια. Ποιο είναι το τελευταίο γράμμα της αλφαβήτου? Το Ωμέγα. Πες μου ένα όνομα από Ωμέγα. Όνομα? Ναι. Όνομα δεν έχω. Ωμέγας Αλέξανδρος. Αργεντίνος ποδοσφαιριστής που κέρδισε αρχαία ελληνική μάχη. Διέγκο Μαραθώνα. Έχω άλλο ένα τελευταίο εγώ, αλλά δεν... Εντάξει. Γιατί ο Μπάτμαν έχει πολλά λεφτά? Επειδή πιάνει συνέχεια τον Τζόκερ. Η ταινία Πόδια. Πες. Θα το ξέρεις αυτό, είμαι σίγουρος. Είσαι τόσο αστείος που σίγουρα θα το ξέρεις. Πώς λέγεται ο κόκκοτας στα αγγλικά? Πώς? Τσιτσίκερ. Καήκαν τα τελευταία κεφαλικά μας κύτταρα. Ντροπή. Λοιπόν, η ταινία Πόδια πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανιών. Καταλάβατε. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο? Το ξέρω. Πες. Πες το. Η φλογέρα. Γιατί? Γιατί πρέπει να προσέξεις και τα πρόβατα. Σωστός. Γιατί η πριγκίπισσα δεν παντρεύτηκε το Βασιλόπουλο? Γιατί τα φτιάξε με το Σκλαβενίτη. Αηδιαστική που είστε. Αηδιαστική. Κάτσε. Εντάξει, αυτό το ήξερα παλιό βέβαια, αλλά είναι ωραίο. Πώς λέγονται οι ανθρωποφάγοι, πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει? Fast food. Καλό. Το ξέρεις το άλλο που λέει, που είναι ένας πατέρας ανθρωποφάγος με το γιο του και παίζουν στην παιδική χαρά. Και βλέπει ο γιος μια ψηλή ξανθιά γαλανομάτα απέναντι και λέει, μπαμπά, μπαμπά, να τη φάμε? Και λέει, δεν θα φάμε αυτή, θα την πάρουμε αυτή σπίτι, θα φάμε τη μάνα σου. Τροπή. Όπω αυτό, τι χαζό ήταν τώρα. Ποιο ζώο πηδάει ψηλότερο από ένα σπίτι? Ποιο? Όλα τα σπίτια δεν πηδάνε. Κοίτα, τον άρεσε αυτή η βλακεία. Τον άρεσε, ρε. Απίστευτο. Τι είναι μια φακή πάνω σε μια άλλη φακή? Φακήρης. Φακή επαφής. Πώς ένας μαθηματικός κόβει ένα δέντρο? Πώς? Το υψώνει στο τετράγωνο και φεύγει η ρίζα. Ήτανε... Αχ, δεν θυμάμαι. Άκυρα. False alarm. Πώς λέγεται ο αδερφός του Μίκη Θοδωράκη? Πώς? Γκούφι Θοδωράκη. Ιδιαστική. Τι είναι γκρι, ογκώδες και πηδάει ψηλά κάθε 10 δευτερόλεπτα? Τι? Ένας ελέφαντας με λόξικα. Δεν μπορώ. Τι είναι πράσινο και μετακινείται πηδώντας? Τι? Το αγκουρό. Ναι, δεν το αγκουρό. Αχ. Βράστηκα να γελάω, ρε φίλε. Αυτά, εγώ δεν έχω άλλα. Ναι, και εγώ δεν έχω. Ευτυχώς, νομίζω πολλοί κόσμος χαίρεται που δεν έχουμε άλλα. Δηλαδή, ήταν αυτό ένα πεντάλεπτο της παράνοιας. Μας έπιασε. Λοιπόν, άρα αύριο θα πάρετε ρεπό, θα τα ξαναπούμε μαζί την Πέμπτη. Ναι, ναι. Την Πέμπτη. Είχες έρευνα? Ή την είπαμε? Ναι, αλλά που την... Νομίζω είχες. Ναι, είχα. Πού την έφτιαξε κινητό, την είχα. Ξέχασε τις πατάτες του στο διαμέρισμα και έγινε περιβόλη. Φύτρωσε πατατιά, με φαντάσου. Όπου... Νομίζω ήταν ανέκδοτο. Όχι, ρε. Α,
Έχω επική ανακοίνωση ξέσπασμα σε πολυκατοικία. Ναι. Λοιπόν, η ανακοίνωση λέει τώρα ένα χαρτί από τετράδιο, ένα τέτοιο, κολλημένο σε μια πόρτα εκεί πέρα και λέει: ανακοίνωση. Εσείς που σκούζετε κάθε απόγευμα στον Τρίτο, την ώρα των δελτίων ειδήσεων, πάτε καμιά βόλτα. Τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρθεί. Εκτός αν σας φτιάχνει, σε εισαγωγικά, η ανακοίνωση των κρουσμάτων ή οι φασαρίες στην Αμερική. Έλεος και σκούζετε και, σκούζετε και χάλια. Ω, και κριτική παράλληλα. Και έχουν γράψει από οι άλλοι με άλλο στυλό. Πες τα μεγάλε. Ναι. Τυχερέ, ο άλλος. Ωραίο. Για πες. Σου έχει τύχει τέτοιο. Ναι. Ναι. Να ακούς. Ναι, ρε. Α. Ναι. Πες τι, εγώ θα ήμουν να... Θα έχω εμένα, ναι. Και πώς αντιδράσει τέτοιο. Παίρνεις από τύρι και... ναι, προσπαθείς να ακούσεις και λεπτομέρειες. Που είναι αυτό το, η κλασική κίνηση του Έλληνα που μόλις ακούσει, κλείνει τον ήχο από τη τηλεόραση. Ναι, και λες. Ναι. Και κοιτάς, λες και θα ακούσεις με τα μάτια. Και χαμογελάς έτσι, ναι. Αυτό το έκφυλο, το χαμόγελο, το μηδία με αυτό. Φοιτητές κάνουν πάρτι κορονοϊού και όποιος αρρωστήσει πρώτος κερδίζει. Ναι, μπράβο τα παιδιά. Είναι το, τέρμα βλακεία δηλαδή. Μας έχει πιάσει. Γιατί τα σίκα δεν θεωρούνται vegan. Το ξέρεις αυτό. Δεν θεωρούνται vegan. Ναι, τα σίκα. Επειδή λέει η αναπαραγωγή, σφίγγες και τα λοιπά, κάτι με αυτό παίζει, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Όπως και... Τι έμαθα τώρα τελευταίο... Τα σίκα είναι σφίγγα χωρίς το φήμα. Ότι είναι φρούτο το κρεμμύδι. Λαχανικό δεν είναι το κρεμμύδι. Καλά, εδώ είναι φρούτο και ντομάτα τώρα. Εντάξει, ο άλλος το τρώγε το... Καλά, το ναι, κρεμμύδι. Ναι, ναι, ναι. Άντε, πες την έρευνα. Κάτι με παραλία ήταν το ότι περισσότεροι παίρνουν αλκοόλ πλέον στην παραλία. Γιατί αυτό? Ότι δεν μπαίνει ο κόσμος πλέον, γιατί το έχουμε συνδυάσει με κοκτέιλ και με τέτοια την παραλία και δεν μπαίνει πλέον ο κόσμος καφέδες στην παραλία. Γι' αυτό, αυτή να πληρώσουμε. Γι' αυτό και ναι, την είχα έτοιμη καλά που το... Γιατί βλέπω κοιτάει πολύ μπροστά εδώ. Κοιτάει πάρα πολύ μπροστά εδώ. Μελιά. Και πρέπει να την είπε και το αφεντικό της να έρθει να μας... Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω τα μάτια. Αφού εμείς σε φωνάξαμε. Ναι. Εμείς σας πήραμε τηλέφωνο. Ναι, ναι. Αυτό με τα θηροτηλέφωνα το ξέρεις που είναι άμα δει σημάδι σταυρουδάκι με... Από Τελιβερά είναι. Τι είναι? Από Τελιβερά. Όχι σταυρουδάκι, σημάδι αφήνουν οι Τελιβεράδες ότι και καλά δίνουν μπουρμπουάρ. Α, ναι. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι σταυρουδάκι. Κάτι, ένα σημαδάκι, ναι, ρε παιδί μου. Άντε ρε. Και γιατί το κάνουν αυτό δηλαδή? Ότι άμα έχουν ειδικό τέτοιο, νομίζω, αν δίνεις καλό μπουρμπουάρ, ναι, σε σημειώνουν ένα συγκεκριμένο. Άμα δεν δίνεις, για να έρθει μια μούτζα. Ο συνάδελφος, ναι, που θα πάει μετά, να ξέρει ότι θα πάρεις μπουρμπουάρ. Για να ξέρει. Εγώ αυτό το ξέρω με τους διαρρήκτες, ότι σημειώνουν ποια σπίτια θέλουν να χτυπήσουν. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι τελειβεράς διαρρήκτης. Σωστό και αυτό. Πάει τσεκάρι. Εκεί που σας δίνει το γύρο, λέει: σκύλο δεν ακούω. Να, τον έχουμε στο χωριό. Α, το είπα αυτό γιατί υπάρχει κάτι ανάλογο με τα αυτοκίνητα. Ναι. Που μπορεί να βρεις στο χερούλι της πόρτας σου κέρμα. Σε περίπτωση, λέει, που δείτε ένα κέρμα στο χερούλι της πόρτας του συνοδηγού, τότε θα πρέπει να καλέσει την αστυνομία για να ερευνήσει το όχημά σας. Ο λόγος, λέει, που το βάζουν το κέρμα εκεί οι ληστές είναι με σκοπό να μπλοκάρουν το σύστημα κλειδώματος του αυτοκινήτου. Και μόλις, λέει, αυτοί παρακολουθούν το όχημα, εννοείται, και μόλις βγείτε από το αυτοκίνητο και καταλάβουν ότι δεν κλειδώνει, τότε κάνουν την κίνησή τους. Κατάλαβες, δηλαδή, εσύ κλείνεις την πόρτα, νομίζεις ότι κλειδώνει, ναι, αλλά αυτό δεν κλειδώνει γιατί έχει μπλοκάρει. Και πάει ο άλλος μετά, ανοίγει μέσα, μπουλαπάκια, αδειάζει ιστορίες. Έξυπνο. Ναι. Οπότε προσοχή. Δεν έχουν κλέψει ποτέ αυτοκίνητο, μηχανή. Μηχανή, ναι. Τη μηχανή γενικά, τους άνοιξαν το ντουλαπάκι της μηχανής. Ντουλαπάκι της μηχανής. Σου πήραν τη μηχανή δηλαδή. Ναι, ρε. Α, ναι. Ναι, παλιά ένα που είχα. Και άκου τώρα σκηνικό. Να το πω εντάχει, δύο λεπτάκια. Κατεβαίνω. Εντάχει, πες το. Ναι, εντάχει. Μηχανή. Εντάξει, αντί για εντάξει. Ναι. Ανεβαίνω στο σπίτι να κάνω ένα τουζάκι για να φύγω στο ραδιόφωνο, στον έξτρα, παλιά. 11 η ώρα το βράδυ, δεν ήταν πολύ αργά. 10-11 εκεί. Και πόση ώρα, πάνω από μία ώρα δεν έκανα. Όχι. Κατεβαίνω και η μηχανή άφαντη. Πάνω τώρα στη Βασίλη Σόλγα. Άφαντη μηχανή. Πω, από ξενέρωμα. Πάω στο τμήμα κατευθείαν, όπως ήμουνα με τα πόδια.
Τότε ήταν και φίλος μου διοικητής ασφαλείας της Θεσσαλονίκης, πριν πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια. Τέλος πάντων, πάω στο αξιωματικό υπηρεσίες εκεί 11 η ώρα το βράδυ, του λέω αυτό και αυτό, του λέω την πινακίδα και κάνει μια κινητοποίηση ο τύπος, λες και του είπα ότι κάποιος. Προς όλες τις μονάδες και τώρα, ναι, κάποιος έκλεψε το Λευκό Πύργο, ας πούμε. Τέτοια κινητοποίηση. Του έδωσα και τη γνωριμία, εγώ δεν ξέρω τώρα. Στον ασύρμα το κλέψαν τη μηχανή του Παπαδομουλάκη. Κλάπη και μηχανή πριν από τάδε ώρα, πινακίδα προς όλες τις μονάδες, κανονικά σος. Έμεινα, λέω, τι έγινε. Ανέβηκε μια βούβα από Αθήνα, ναι, και τέτοια. Του δίνω, ρε παιδί μου, το κινητό, λέει, ναι, ξέρω εγώ, θα σε ειδοποιήσουμε κτλ. Φεύγω τώρα εγώ από το τμήμα, η απόσταση μέχρι το σπίτι μου είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Ναι. Στο 8 λεπτό περίπου, λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, με παίρνουν τηλέφωνο. Λέει, η μηχανή σου λέει βρέθηκε. Σας βρήκαμε δύο. η μηχανή σου λέει βρέθηκε, τον κάνανε, λέει, αυτούς, ήταν δύο άτομα πάνω στη μηχανή. Ναι. Τους κάνανε μπλόκο μπροστά στην R3, είχε μπλόκο. Είχαν πάρει σήμα αυτή, τη μηχανή κτλ. Ναι. Και δεν σταμάτησαν, λέει, εννοείται, τους κυνήγησαν και το παρατήσανε. Αυτοί. Σε ένα στενό το παρατήσαν και φύγανε με τα πόδια τρέχοντας. Από τους τυχερούς. Ναι, και μου είπαν ότι είναι εκεί στο τάδε σημείο μηχανή. Πάλι, πάλι. Λέει, μέσα σε μία ώρα είχα βρει τη μηχανή μου. Πάλι. Αυτό. Είδες. Στη γέμισα με ζήνη τουλάχιστον. Όχι. Όχι. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Αυτά. Εσένα, σου έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Όχι, τίποτα, ευτυχώς. Ούτε παράθυρο, σπάσιμο, τίποτα. Πάντα τέτοια. Λοιπόν, το αυτά. Το είπαμε και με Τζοντάκι είπαμε σήμερα. Ναι, ναι. Να πούμε ότι σήμερα γενέθλια Χρήστον Τσαλτίδη. Α! Γιορτάζει. 7 εβδόμου του 77. 7 εβδόμου του 77. Ναι, 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 ναι. Αρχίζω και τον αγαπώ πιο πολύ. Το 77, ναι, νομίζω. Τα εφτάρια γενικά μου αρέσουν. 77. Μπράβο. Χρόνια πολλά στον Χρήστον Τσαλτίδη που είπε και την ηλικία του τώρα. Το όχι, αυτό το λέει. Ο άδεια το δεν λέει, θα πάρει μάλλον. Ο ίδιο το λέει πάντα. Ναι. Ο ίδιο το λέει. Τα εφτάρια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Χρήστανθο. Που γιορτάζει την ίδια μέρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση ξανά. Ρωτήστε τον σήμερα πόσο γίνεται, γιατί θα σας πει το λάθος. Θα σας πει αφού έκλεισα τα 43. Πάλι αυτό, έκλεισα και μπαίνω και μπαίνω στα 43. Είναι 7 εβδόμου του 77 και σήμερα και χθες έγραψε, κλείσαμε, γιορτάζουμε τα 44. Δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά. Πω, πω. Θα έχουμε τα απόγευμα. Κολλημένος με το άρθρο 44. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Αύριο εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Με Παπαδομολάκη τα λέμε από την Πέμπτη. Ωραία. Ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο. Με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Ακολουθεί η ζουμουσού αθλητήρη Κωστής Τσατσαρός. Μένετε συντονισμένοι εδώ να κάνετε ζουμουσάδες. Έτσι. Και εμείς τα λέμε αύριο και φιλιά πολλά. Γεια σας.